Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 10 λεπτάκια μετά από τις 10, ακούτε τον Λίμπερο στους 107 και 4. Λοιπόν, είναι ο Μπάλαντερ, που λέει και ο Νίκος Μοσκοβίτης που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι αυτός που ακούτε στο άλλο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Ζάτσης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Σε μια εκπομπή που θα ασχοληθεί πάλι για μια ακόμη φορά με αυτό το ντέρμπι, το περίφημο της ερχόμενης Κυριακής, που πολύ το μελετάμε και τώρα θα είναι καμιά σούπα 0-0. Έχετε κουράσει ήδη με τρεις φάσεις σε όλο το 90 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός βλέπω κάνει περίπατο κόντρα στην Γκραν Κανάρι 64-46 στην τρίτη περίοδο. Έλα, φίλε. Δεν βιάζεσαι. Δεν έχει πολύ κόσμο το Νίκο Γκάλι. Τι δεν έχει πολύ κόσμο, ρε φίλε. Εντάξει, έχει αρκετό βασικά. Είδα το πέταλο, είδα το πέταλο και. Ναι. Πόσο λοιπόν, να είναι, δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός του Γκραν Κανάρια. Πέμπτη βράδυ. Πάνε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο Μόναχο που την Μπάερ. Εντάξει, το ΑΚΑ βγάζει πάντα. Ναι. Εκτός έδρας έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ναι. Πάνω βλέπω στο Voice μια κοπελίτσα συμπαθητική. Ναι. Τραγουδάει για αυτή εκεί πέρα. Σάκης Ρουβάς με μπλουζάκι ωραίο. Ο Σάκης γιατί όλο μαύρα φέτος, τι γίνεται. Ωραίο μπλουζάκι. Πάχει, ναι. Δυνατό μπλουζάκι. Τι κουνάς, ρε κορίτσι μου. Φοράει μόνιμα μαύρα ο Σάκης φέτος. Ναι. Ναι, ναι, κάτι μαύρες φόρμες, κάτι μαύρα παντελόνια, μαύρα ρούχα βλέπω τώρα, μαύρη μπλούζα. Τι γίνεται. Μάλιστα. Λες να πάχει, ρε φίλε. Λες να του επέτρεψε η κυρία Μαριάννα να παχύνει. Κυρία Μαριάννα. Έλα, ευχαριστήσω πολύ. Το Σάκη, το Ρουβά. Λοιπόν. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Σωστός. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μηνυματικά γράφετε FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή του φόρου προστιθέμενης αξίας και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Σε μια δύσκολη μέρα και οι δύο που είναι μπροστά στο μικρόφωνο να ξέρετε ότι είναι αρκετά κουρασμένοι. Εγώ έχω μείνει εκτός επικαιρότητας. Πνευματικά, ναι, χάθηκες λίγο. Χάθηκα γιατί έκατσε μπασκετική μεταγραφή στον ΠΑΟ. Μιλένκο Τέπιτς. Ναι, βασικά ολοκληρώθηκε, όχι έκατσε. Ναι. Και επιστροφή μετά πόσα χρόνια. Έμεινα εκτός επικαιρότητος από το απόγευμα και μετά, για να είμαι ειλικρινής. Μετά από 3 χρόνια επιστρέφει το παλικάρι αυτό. 3, 2, 15, 16 σεζόν. Είναι τώρα μια καλή κίνηση. Αντί ποιου. Αντί του Τζαμάλ Τζόουνς σε πρώτη φάση και θα δούμε μετά. Δηλαδή Τζαμάλ Τζόουνς. Λέγε. Όχι, όχι. Α, δεν. Ναι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι ο τραυματισμός του και μετά θα. Μάλιστα. Μηνιαίο. Όχι, όχι, μέχρι τέλος σεζόν. Με τον Όντα, φίλε, τι γίνεται. Ο Όντα, φίλε, σε πρώτη φάση έχει μια συμφωνία μέχρι 4 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Σήμερα μιλάμε, έχουμε 19 Αυγούστου, ωραία θα ήταν. 19 Αυγούστου, 19 Νίκο, Οκτωβρίου. Παλιά. Όπως σήμερα ένας καλός συνάδελφος μου λέει, πότε έχεις ρεπό, λέω το Σάββατο. Μου λέει, αύριο είναι Σάββατο. Λέω. Αύριο είναι Σάββατο. Αδερφέ, αύριο Παρασκευή. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, έτσι πάει. Εκτός και το έχω χάσει εγώ. Πάνε και χειρότερα, πάντα είναι από εδώ που να ξέρει. Πάντα υπάρχουν χειρότερα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι έχει επικαιρότητα γενικά σήμερα, μου πει πάλι για τι πάω και τέτοια. Επικαιρότητα, φίλε. Τι τρώμε τώρα από αυτά και τέταρτο, ρε φίλε. Την ψηλό έχω χάσει γιατί ασχολούμαι με διάφορα άλλα πράγματα, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν την πολύ παρακολούθησα αρκετά. Ναι. Τι. Μάρο Λαμά, φίλε, έχει χάσει μύτη εδώ πέρα με εθέρια ύπαρξη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έλα. Δε και τώρα το βράδυ περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Τι έγινε, ρε φίλε. Τέλο πάντων. Μάλιστα, δεν πειράζει. Πάντα χαιρόμαστε να το βλέπουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ χάσα λίγο το τι γίνεται από ένα σημείο και μετά, γιατί είχα και εγώ κάτι δικά μου που ασχολιόμουν. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Θέλεις στην πρώτη φάση της εκπομπής, πρωτού πάμε στα πιο σοβαρά, να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο, με ένα νέο πρόγραμμα της TV, το οποίο πραγματικά έχει κερδίσει το ενδιαφέρον φέτος και λέγεται το Greece Next Top Model. Το είδα πρώτη φορά σε πολύ μεγάλο, έτσι, σε μεγάλη ποσότητα. Ναι, ποσότητα, ναι. Ποσότητα την περασμένη Δευτέρα, νομίζω. Ναι, την περασμένη Δευτέρα, φίλε. Ναι. Δεν το επεισόδιο που τις βάζανε μέσα στο νερό και μισές δεν ξέρανε να κολυμπάνε. Αυτό νομίζω, ότι έγινε την Τρίτη. Έτσι νομίζω. Ναι. Εγώ δεν τη Δευτέρα που τις βάλαμε στο σπίτι. Mm-hmm. Ναι, με μια φωτογράφηση που έγινε και κάτι ξεκατηνιάσματα. Μία που σηκώθηκε και αποχώρησε, λέει, από το σπίτι. Τρέχα να πάρουν το κρεβάτι. Τρέχα να πάρουν τα κρεβάτια, λες και ήταν τίποτα σεντούκια, ναι, με χρυσό, ας πούμε. Ούτε στρατό δεν γινόταν αυτό. Ναι. Πάντως, ήθελα να σου πω κάτι. Δηλαδή, βλέποντας αυτό το επεισόδιο, κατέληξα για μία ακόμη φορά σε ίδιο συμπέρασμα. Πού κατέληξε την κοπαδόπλα? Ότι οι γυναίκες, ρε φίλε, ναι, δεν υπάρχει πραγματική φιλία και συνόηση μεταξύ των γυναικών. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λίγο φτιαχτό τώρα στο. Σκέψου τώρα. Λόγω επειδή τηλεθέαση. Ναι. Και το παρομοίασα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Με ένα κόνσεπτ, ας πούμε, να ήταν πόσες είναι μέσα εκεί πέρα, καμιά δεκαριά. Δεν έχω ιδέα, καμιά κοσαριά πρέπει να είναι. Κοσαριά! Πάνω κάτω, ναι. Αποστολή βγάζουν για να παίξουν. Λοιπόν, 20 άντρες μέσα και το σπίτι. Τι θα κάνανε, ρε φίλε.
Δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Η λέξη που μου έρχεται δεν είναι ραδιοφωνική, αλλά ξεκινάει από καρά και τελειώνει σε τσαριό. Ωραία, υπάρχει κάτι ανάμεσα το οποίο δεν μπορώ να το πω. Αυτό γίνεται, ναι. Ναι, άρα θα ήταν έτσι, θεωρώ. Ναι, θα ήταν πιο συνεννοήσιμη. Θα λέγανε, ας πούμε. Άρα, φίλοι, να τρέχουν για τα κρεβάτια. Ούτε στο στρατό δεν γινόταν. Και μάλλον μετά για το πια μαγειρεύει και λέει. Αν έχει το σκηνικό, δεν το προλαβαίνω. Εμείς μαγειρεύουμε, λέει, οι άλλες κάθονται και μόνο τρώνε. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα σπίτια, νομίζω. Και. Εντάξει, έτσι γίνεται. Αν δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Εντάξει, ας τα βάλετε κάτω και να πείτε ότι Δευτέρα εσεί. Αυτέ τώρα δηλαδή είναι μέσα στο σπίτι 24-24 ώρο. Ναι. Α, δεν είναι καλό αυτό. Είναι δύσκολο. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι δύσκολο. Εκτό όταν βγαίνουν και είδα και εκείνο το κόνσεπτ που του βάλανε μέσα σε μια μπανιέρα. Ναι. Με λίγο νερό. Ναι, ναι. Και έμπαινε με λίγο νερό για να μπορούν, γιατί οι μισέ δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν. Ναι. Λοιπόν, και έμπαινε μετά την άλλη με κάτι κοσμήματα και βγαίνανε κάτι φωτογραφίε. Α, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Κατά τη φωτογραφία δεν πρέπει να βγαίνουν, φίλε, γιατί είναι μοντέλο. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Εν τω μεταξύ, η σωστή... οποία είναι και λίγο τέτοιο. Έχουν και μια. Που είναι. Μπαμπάτσικο. Μπαμπάτσικο, ναι. Ναι. Πώς, πώς. Plus size. Πολύ πέρα. Σωστά, είναι plus size model. Plus size. Όπως μας ενημερώνουν. Ναι. Συνεργάτες της εκπομπής. Ωραία. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι η συγκεκριμένη θα φτάσει μακριά, Νίκο Παπαδόπουλο. Από πού πηγάζει αυτή η πληροφορία? Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί όπως ξέρεις. Το ξέρεις πολύ καλά, ωστόσο στραπότερα ασχολείται με όλα, ρε φίλε, και υπάρχει πληροφορία λοιπόν, μέσα. Ότι η συγκεκριμένη θα πάει μακριά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Αυτό το λάκρα, πώς το λένε, τον κριτή. Σκουλό. Τον είδα την τρίτη στο κόσμο. Ναι. Φωτογράφος είναι αυτός. Αυτός μου αρέσει με τον τρόπο που ντύνεται. Ντύνεται ωραία. Έκανε μια φωτογράφηση με κάτι ιατρικά μοντέλα. Ναι. Για γνωστό μαγαζί, ναι, ναι. Με ρούχα και τον πέτυχα στο κόσμο. Α, okay. Την περασμένη Τρίτη. Okay. Εξαιρετικά. Ο άλλος αφιλοκριτής δεν είναι σαν. Σαν εκείνο από τα σίγουρα κάθε χρόνο Ταϊλάνδη. Μοιάζει με, τον, με εκείνο το τύπο από το American Pie, πώς λεγόταν. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Στίφλερ. Όχι το Στίφλερ. Αυτό μου πήγε με τη μάνα του Στίφλερ. Με τη μάνα του Στίφλερ, έχεις δίκιο. Είναι ίδιος με εκείνο, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Το American Pie. Θυμάμαι ότι είχα γελάσει, αλλά δεν θυμάμαι τι γινόταν, ρε φίλε. Ούτε φάτσε θυμάμαι. Έχεις καιρό να τα δεις. Ναι, πώς έχει τρία. Να τα ξαναδείς. Έχει πολλά. Κάφρικα και πρόσφατα ήταν. Βγήκε και ένα καινούριο πριν δύο χρόνια. Κάφρικα δεν ήταν. Το Reunion. Ναι, Κάφρικα δεν ήταν. Εντάξει, δεν είχαν γύρω. Θυμάμαι ότι είχα βρει την πρώτη και είχα γελάσει, αλλά εντάξει, δεν το πήγα παρακάτω μετά να δω και δύο και τρία, ναι. Και τέτοια. Κατάλαβες. Κοίτα, δεν θα σου πω ότι με τρέλανε το Next Top Model τώρα. Ναι. Που έτσι πήρα μια πρώτη γέρη δόση. Θεωρείς ότι δεν έχει ψωμάκι δηλαδή. Το ψωμάκι έχει. Κοίτα, έχει ψωμάκι, το παρακολουθείς, ναι. Ευχάριστα, μόνο και μόνο για το ξεκατίνιασμα. Mm-hmm. Έχει ψωμί, ρε παιδί μου, να ασχοληθείς και να σχολιάζεις, να το βλέπεις με καλή παρέα πάντα. Ναι. Θα ήθελες μια εκπομπή να την αφιερώσουμε μια τρίτη, ας πούμε, την ερχόμενη. Θα έχει Champions League, ρε, εσύ. Αλλά δεν πειράζει. Yeah. Να έχει Champions League, θα έχει μια τηλεόραση. Μια άλλη, δεν θα μπορούμε να κάνουμε live commentary, δηλαδή. Αντί να ενημερώνουμε γκολ, ξέρω εγώ, στο. Η Τάδε κέρδισε το βραβείο τη φωτογράφηση. Ανεβαίνω σε ένα δέντρο. Τώρα ξέρω εγώ, είναι η Ντάρια, πώς τη λένε αυτή, και φωτογραφίζεται. Ντάρια, ονόματα δεν συγκράτησα δυστυχώς. Ούτε και εγώ, ρε Ντάρια δεν έχει, στο Survivor ήταν. Αυτό μου ήρθε τώρα. Okay, ναι. Είναι η Ελεάνα, ξέρω εγώ. Πώς ασχοληθήκαμε με το όνομα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Τραγικό, πρέπει να είμαστε μοναδικοί που ασχοληθήκαμε. Δεν πιστεύω ότι γενικότερα. Εγώ να ξέρει, κάθε πρωί, άμα είμαι σπίτι το πρωί, ανοίγω. Ακούω μουσική, δεν τηλεόραση να ακούω σπάνια. Όμως από φέτος έχω καθιερώσει ένα σκηνικό στο οποίο 10 και κάτι μετά τη Λίτσα Πατέρα, δηλαδή, που βγαίνει πρώτη, ναι. Συντονίζομαι στη Φέη. Για περίπου 15-20 λεπτά, όχι παραπάνω. Δεν αντέχω παραπάνω. Ωραία. Αλλά για 15-20 λεπτά. Λέει επεισόδια. Αυτό σου λέει, επειδή ξεκινάει με τη Λίτσα Πατέρα, μπορεί να τα ανοίξει 10.30, να έχει τελειώσει. Μπορεί να ανοίξει 10.15. Εντάξει. Ξεκινάει με Λίτσα Πατέρα. Οπότε συνήθως μετά τη Λίτσα εκείνη την ώρα. Θα φάω το πρωινό μου, θα κάνω το καφέ μου. Οπότε εκείνο το 20 λεπτό μισάωρο. Γιαούρτι με βρώμη. Ναι, ενίοτε. Ναι, τελευταία παίζω πολύ μπάλα με δημητριακά με σοκολάτα. Δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει ένα παλιμπηδισμό. Ναι. Και εκείνη την ώρα λοιπόν, εκείνη την ώρα βλέπω ένα 20 λεπτό ρε παιδί μου, τέταρτο, μισάωρο, ανάλογα όσο πάει και όσο αντέχω, του σχολιάζουμε τη επικαιρότητα. Εκεί καταλαβαίνω τι γίνεται και τι συζητιέται. Το όνομα α πούμε, είναι παντελώ διαφορετικό ακόμα και στον αντένα. Δεν ασχολείται κανένα. Ωραία. Νομίζω ότι κουράσαμε λίγο αυτά. Πολύ. Φίλε, βάλει λίγο και δυνατά τη δόνηση. Την καταλαβαίνει έτσι. Γιατί έχει ρύθμιση για τη δόνηση, αλλά η δόνηση μην είναι μία. Ναι, είναι μία, αλλά μπορεί να τη ρυθμίσει και αυτή γιατί έχει διάφορου τύπου δόνηση. Εγώ θέλω αυτόν. Δεν έχει, δεν ξέρει ότι υπάρχουν διάφορα. Εγώ θέλω αυτόν, Αγενικό. Τον κλασικό. Okay. Είμαι κλασικό που τροπαγάζω του τύπου αυτών των θεσμάτων. Okay. Δηλαδή, θα μου βάλει και κάνει για αυτό. Δεν κάνει μόνο η δόνηση. Κάνει και με διάφορε άλλε. Τι συνοχλεί, ρε φίλε. Όχι, ακούστηκε στον άλλο. Τι θα το κάνω, δηλαδή. Το γεγονό ότι δεν το είχε στο δυνατό είναι καλό. Είναι θετικό. Τέτοιο που το βάλω. Είναι θετικό. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι δόνηση και στο κινητό. Δεν θέλω. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Οκ. Και άμα σε ενοχλεί και αυτό, ρε Νίκο. Όχι, όχι, καθόλου. Α, εγώ και τι σε βλέπω ότι αντιδράζει λίγο. Όχι, σήμερα λίγο. Δεν είμαι σε πολύ καλή ψυχολογία για να είμαι ειλικρινή. Ναι, το βλέπω.
Δεν είμαι. Αν δεν είχα αυτό που έχω να κάνω μετά, δηλαδή αν ερχόμουν και θα έφυγα, θα ήμουν κομπλέλα. Τώρα επειδή ναι. έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου. Κατάλαβες. Το δύο ώρο είναι ανάμεσα. Είμαστε σε μια φάση με τον Νίκο πριν το κάνα δεκάλεπτο πριν μπούμε να βάλουμε επανάληψη τη χθεσινή. Να ξέρετε. Γιατί λέμε. Εντάξει. Λες, τα ίδια. Τα ίδια λέμε. Δεν θα το σωστό, ρε φίλε. Εντάξει, α σηκωνόμαστε να φέρουμε. Χαμπάρι τα παίρνατε. Να δύο ακροατή το καταλάβουν και θα γινόμαστε ξεφύλλα. Εντάξει. Έχει δίκιο. Επειδή είμαστε σωστοί επαγγελματίε. Ναι. Λοιπόν, δεν πέσαμε σε αυτή την παγίδα και είμαστε κανονικά εδώ πέρα μαζί σα. Πολύ σωστά. Λοιπόν. Γενικά νομίζω ότι μέχρι στιγμή τηλεόραση έχει να δώσει πραγματάκι. Έχει. Έτσι για όποιον ασχολείται. Ωραία. Απλά νομίζω ότι έχει λίγο τελματώσει γενικότερα. Έβλεπα, ας πούμε, το πρωί σήμερα στη ΦΕΗ, έβλεπα Χρυσούλα Διαβάτη, ρε φίλε, να σχολιάζει. Εννοείται που ήταν αγαπημένο. Η οποία εννοείται ότι δίκαζε. Πάλι Σάκη Ρουβά, γιατί έχει ασχοληθεί πολύ. Όχι, με Σάκη Ρουβά δεν δίκασε. Δίκασε. Πες το. Τα Greece Next Top Model και αυτά με τα κορίτσια που πάνε δηλαδή, και μετά χάνονται και τα. Εντάξει, φίλε. Ηθοποιός είναι Ρενίκο. Τα πει όλα. Είναι... Εντάξει, την... Μα δεν είσαι απλή ηθοποιός. Είσαι δικαστής. Τη λατρεύουμε για δύο ξένους και σταύλους. Εντάξει, δεν λέω ναι, οκ, okay, αλλά. Νομίζω στους δύο ξένους τη φώναζε πολύ, φίλε. Παραπάνω από όσο έπρεπε. Καλημέρα. Ναι, γενικά. Αλλά θα μου πεις γι' αυτό είχε πάρει το μεροκάματο εκεί, γιατί αυτό θέλανε από αυτή. Σίγουρα. Να φωνάζει. Okay. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 72-54 ο Παναθηναϊκός, τέλος της περίοδου με την Γκραν Κανάρια. Λογική λέει ότι δύσκολα θα αλλάξει εκεί το σκηνικό. Τα παιχνίδια στο μπάσκετ συνεχίζουν, Νίκο Βαδόπουλε. Οι αγωνιστικές είναι συνεχόμενες στην Ευρωλίγκα, είναι non-stop. Χθες δεν κατάφερα να δω Γιάννη, για να είμαι ειλικρινής. Είχα τη διάθεση. Κοιμήθηκα. Είχα τη διάθεση. Ναι. Πώς λέει, η Δε Σάρξ κάπως ξεκινάει. Πρόθυμη. Ναι ή όχι. Με το νου, τι γίνεται και με τη σάρκα. Δεν το έχω, δεν μου έρχεται. Ναι. Δηλαδή, είχα τη σκέψη. Αν το πρωμέρα, Νίκο. Είχα τη σκέψη, αλλά. Δεν μπόρεσα να ακολουθήσω ούτε καν να πλησιάσω εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν είχα κάπου εκεί. Το μερ πνεύμα πρόθυμο, η δέσσα ασθενή. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έγινε. Αυτό ακριβώς ήταν. Το δεν έχω πει αυτό το δελασάλ, κύριε Σιγητή. Πραγματικά. Είναι ένα ραδιοφωνικό δελασάλ. Ναι. Το μερ πνεύμα πρόθυμο, η δέσσα ασθενή. Ασθενή. Ωραίο. Δεν κατάφερα λοιπόν να έχω χώνο και να φανταστεί, δεν πρόλαβα να δω γιατί έκανε γενικότερα. Πρέπει να τα πήγε πολύ καλά από ό,τι πήρε. 25 πόντους, 18 rebound, 8 assist και. Α, σε μέτρη βραδιά. 18 rebound, τι είναι, εντάξει. Τίποτα. Σιγά. Μέτρη βραδιά για τον. Πολύ χάλια η Μπόμπε, εν τω μεταξύ, επειδή είδα το πρώτο μέχρι τα μισά. Νομίζω λέγονται ξανά Hornets εδώ για κάποια χρόνια, φίλε. Hornets πάλι. Ναι, μπερδεύτηκα εγώ. Οι Hornets λοιπόν, ναι. Μπερδεύτηκα εγώ, δικό μου λάθος, my bad. Πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Εύκολο το Milwaukee δηλαδή. Ναι. Σύμφωνα με στα μάτια, όπως άκουσες χθες, είναι. Είναι πιθανό φέτος να φτάσει μακριά στην Ανατολή. Okay, μακάρι, να το πάρει. Αλλά να είναι δυνατός αντίπαλος για τους Celtics που φέρνει. Είναι ο νέος βασιλιάς της Ανατολής, πιστεύεις ο Γιάννης. Λένε ναι. ότι φέτος έχει δουλέψει πάρα πολύ το σούτ του. Ναι. Και λένε οι Αμερικανοί δεν οποίοι είναι άρρωστοι. Ιδιαίτερα, οι Αμερικανοί οποίοι είναι άρρωστοι λένε ότι σε λίγα χρόνια. Ναι. Τώρα το κούμπο πόσο είναι, εσύ, έχω χάσει το νούμερο. 18 πήγε. 24, 25. Δεν ξέρω πόσο είναι. 24-25. Λένε ότι το παιχνίδι του θέλει να το φτάσει στο επίπεδο του Ντουράντ. Γι' αυτό ναι. φτιάχνει σιγά σιγά το σούτ του. Ναι. Που όντως, αν το καλοσκεφτείς, μοιάζουν πάρα πολύ. Ναι, ο Αντετοκούμπο έχει πιο δυνατά χέρια από τον Ντουράντ. Ναι. Γιατί ο Ντουράντ είναι. Έχει κάτι πλατούλες τόσες. Ο Αντετοκούμπο έχει και κάτι πλατάρες τόσες, έχει κάτι χέρια τεράστια. Λένε λοιπόν ότι αυτό θέλει να κάνει. Ότι αυτό είναι ο στόχος του. Να ανεβάσει το επίπεδο του εκεί, σε αυτό το παιχνίδι. Να φτάσει σιγά σιγά τα σούτ του δηλαδή. Και στην πρίση ζων είχε παιχνίδια που. Και το σουτάκι του έβαζε. Χθες δεν το έδειξε, λες εσύ. Όσο είδα εγώ. Εν τω μεταξύ τον έβλεπα χθες και σκεφτόμουν ότι ρε φίλε, δηλαδή για να δεις, ας πούμε, τι είναι η ζωή. Με αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπει στην τηλεόραση, τώρα παίζει στο NBA κτλ. Και πριν τρεις μήνες τον είχε στα 10 μέτρα από σένα, ας πούμε. Χαλαρά, πίνει το καφέ μαζί εκεί πέρα, Νίκο Παντοπούλε. Πες τα αυτά στο λαό. Στην Άθητο. Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Εντάξει, είχα πάει εγώ ένα εκεί πέρα από. Εκστρατζή, ναι. Λοιπόν, έτσι. Δεν κακό. Εκστρατζή. Φίλε. Πήγαμε, ρε παιδί μου, μια εκδρομή. Ναι. Καθίσαμε σε ένα τίμιο μαγαζί να φάμε μια πουκιάρα. Η εκδρομή ή το στην Άθητο ή στην Άθητο βρεθήκαμε για κάποιο είδου. Η εκδρομή ήταν εκεί γύρω, ναι. κοντά στην Άθητο, ρε παιδί μου. Αλλά εκεί βρεθήκαμε για βόλτα και ένα έτσι, χαλαρό φαγοπότι, ας πούμε. Ωραία η Άθητο. Πριν πάμε στο ξενοδοχείο. Ξεχωρίζει το πρωτοπόδι τη Χαλκιδική, θα πω εγώ. Πολύ δυνατή. Ναι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Και εκεί που τρώμε, ρε παιδί μου, και εκεί το τίμιο σουβλάκι μου, ρε παιδί μου, γυρνάω στα δεξιά. Σάντουιτς αλάκωνες, ρε. καλά, ρε. Δηλαδή είναι η Άθητο εκεί πέρα, έτσι από πάνω, έχει τη θάλασσα από κάτω. Ρε φίλε, ωραία. Πρόσεξε με το σάντουιτς. Πήγαμε. Έτσι δάκωνες εκεί πέρα. Είναι δυνατόν. Πήγαμε, ρε παιδί μου, εκεί να κάνουμε μια πρώτη βόλτα. Ωραία. Γιατί έπρεπε να πάμε στο ξενοδοχείο. Ναι. Να πάμε να αφήσουμε τα πράγματά μας, να ξεκουραστούμε λίγο κτλ. Οκ. Okay. Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, άντε πάμε να τσιπίσουμε ένα σαντουτσάκι στα γρήγορα, λέω. Να πάμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα έρθουμε για φαγητό.
Εντάξει. Το σάντουιτς δηλαδή ήταν για να μας κόψει. Κάτι τίμιο, ναι τώρα, εντάξει. Δεν... Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι χαλαρό, ρε παιδί. Ωραία. Και πάμε εκεί πέρα, καθόμαστε. Όταν λες έτρωγε το σουβλάκι μου, το εννοείς στα αθηναϊκά έτρωγε το σουβλάκι μου ή έτρωγε το σουβλάκι μου, όντως έτρωγε το σουβλάκι. Έτρωγε το σουβλάκι σου. Α, οκ. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν... Γιατί στα αθηναϊκά, ξέρεις, αυτό είναι. Έτρωγε το σουβλάκι, να έτρωγα γύρω. Όχι. Σουβλάκι, okay. Σουβλάκι κανονικό, ρε. Πολύ ωραία. Και εκεί που κάνω το γυρνώ στα δεξιά. Βλέπει ένα σασυρμά. Μια φασαρία. Όχι, δεν βλέπω σασυρμά. Βλέπω ένα χώρο ο οποίο είναι ρε παιδί μου με security, με κορδέλες και τέτοια. Λες και είναι crime scene, έτσι. Ναι. Κάμια πενταριά νοματέους λίγο πιο εκεί να περιμένουν να μπουν. Και βλέπω ρε παιδί μου. Το δημοσιογραφικό σου δαιμόνιο παίρνει φωτιά εκείνη την ώρα. Παίρνει φωτιά, δηλαδή κινητοποιείται ρε παιδί μου. Δηλαδή κάτι με γαργάλισε μέσα με δημοσιογραφικά. Και σηκώνομαι και κοιτάω λίγο και βλέπω κάπου ένα τραπεζάκι. Με μια ομπρέλα από πάνω που, που την κρατούσαν άλλοι βέβαια, να κάθεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δηλαδή ήμουν εγώ εδώ, ο Αντετοκούνμπο είναι εκεί που είναι η πόρτα του ραδιοφόρου. Στο ίδιο μαγαζί ήμασταν. Όχι. Διαφορετικό. Α, οκ. Okay. Διαφορετικό. Και αυτό το σκηνικό και ήταν ένα γύρισμα τηλεοπτικό σποτ. Τι έγινε εδώ πέρα. Όλα καλά, παιδιά. Ναι, όλα ένα καλά. Τηλεοπτικό σποτ. Τι έγινε, φυλάκι. Όλα καλά, παιδιά, εντάξει, το βρούμε. Μην αγχώνεστε. Πολύ έξυπνο αυτό που το έχουμε βάλει εδώ και δεν φαίνεται καθόλου το όνομα. Ναι, ναι, ήταν πραγματικά μεγάλη. Βέβαια το γεγονό ότι υπάρχει, α κρατήσουμε γιατί. Τι έγινε, τέλος πάντων. Και τον ήθελα, δηλαδή, είδες αυτό τον άνθρωπο. Τον είδες στα 10 μέτρα, ας πούμε, και λες. Είναι φοβερό. Ο φίλος, ο Γιάννης, δηλαδή. Έτσι. Ο φίλος μου, ο Γιάννης. Ναι. Ναι. Τα λέγαμε. Σκέφτηκα κάποια δόση να πάω, λέω, θα πάω να βγω φωτογραφία, λέω. Δεν γίνεται, εντάξει, θα πάω. Ήθελες να πάω να βγει selfie γραφικό, ε. Ήθελα λίγο, ναι, με γαργάλισε λίγο, αλλά μετά φύγαμε. Έπρεπε να του πει να βγάλει το χέρι του, να το έχει σε φωκόνταρο να είναι το χέρι του. Ωραία, για να σα βγάλει και του δύο. Γιατί αν δεν βγει τη selfie, θα έπρεπε να σκύψει έτσι. Για να φανεί. Όχι τη κοντούλη, αυτό είναι υψηλό αυτό. Θα μα βγάζουν άλλοι τώρα, δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, ναι, συμφωνούμε. Και του κρατούσε την ομπρέλα εκεί πέρα, λες και ήταν, ας πούμε. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, έτσι είναι. Γιάννης είσαι. Εντάξει, ναι, δεν σου κρατάνε την ομπρέλα. Και πήγε ο άνθρωπος για να κάνει. Σποτάκι, είπε ότι ήταν διαφημιστικό. Ένα διαφημιστικό σποτάκι, ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Το κορυφαίο θα ήταν εγώ αυτό το οποίο ήθελα να κάνω, ας πούμε, και δεν με αφήσει, να τα φωνάξω μακριά. Αδελφέ, έλα, δώσε και γράψε μια ρετσινούλα να τα πούμε. Ναι, είχε πολύ κουστοδία από πίσω. Έχει αρκετή. Είχε. Okay. Και ήταν και αυτή η τέτοια. Η δικιά του. Α, ήταν και αυτή. Καλά, normal. Ήταν okay. Και αυτή, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε δηλαδή είχε την ευκαιρία δηλαδή, να τα πείτε με τον Γιάννη, να έχετε μια επαφή. Ναι, τα είπαμε. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, τα είπαμε λίγο. Θετικό αυτό με τον superstar του NBA, Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτές είναι οι επαφές. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδόπουλος. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή σηκώνει ένα τηλέφωνο, Γιάννη, τι γίνεται, καλά, Νίκο και τέτοια. Γιατί η μαγιά δεν είναι. Κλείσε, Νίκο, θα σε πάρω. Έχω προπόνηση και όντως μετά από μια ώρα τηλέφωνο. Ναι. Έτσι πάνε αυτά. Η μαγιά δεν είναι, κυρίες και κύριοι, να πηγαίνει εσύ στο ρεπορτάζ. Είναι το ρεπορτάζ. Να έρχεται σε σένα. Αυτό μας λέγανε εμάς οι δάσκαλοι μας. Πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο, λέει κάποια στιγμή. Έτσι είναι. Κατάλαβες. Και πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν και αυτός εκεί. Ναι. Εντάξει. Ναι, ο Γιαννάκης, έτσι. Ο Γιαννάκης μου κάνει νοήματα, δεν μπορώ τώρα, θα τα πούμε μετά, θα έρθω από το ξενοδοχείο και τέτοια. Ναι, ναι, είναι υγιής ο Γιαννάκης, να τα πάει καλά φέτος. Να τον δούμε και το καλοκαίρι για μία φορά με την, ομάδα, με την εθνική ομάδα. Πιστεύεις ότι θα τον δούμε. Στο Μουντομπάσκετ θα τον δούμε, ναι. Αν είναι καλά, θα τον δούμε. Γιατί θα είναι όλοι εκεί. Ναι, δεν γίνεται. Στο Μουντομπάσκετ θα είναι όλοι. Όλοι οι superstar του NBA. Η εθνική έχει καταφέρει ήδη να εξασφαλίσει την παρουσία της εκεί, οπότε θα έχει και τον Γιάννη. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέλουν μες στην εθνική ομάδα αυτό, αλλά τον έχει όπως φαίνεται και να δούμε τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Σε Στοίχημαν έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις 24 ώρες 24ωρο στις εφαρμογές της και για Android και για iOS. Η Στοίχημαν έχει και τις καλύτερες αποδόσεις και ανά πάσα στιγμή που κανείς δεν μπορείτε να παίξετε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Να πάμε στα του Πάο Κάρες, εννοείται, που είναι πάντα στο προσκήνιο, έτσι δεν είναι το Παπαδόπουλο. Να μιλήσουμε για την δέσμευση στα social media από τον Γιώργο Σαββίδη. Τι θα κάνει σε περίπτωση που κερδίσει ο Πάο. Βεβαίως. Έτσι. Η οικογένεια Σαββίδη, φίλε, ότι λέει το πραγματοποιεί, εγώ αυτό ξέρω. Οπότε λοιπόν, αν κερδίσει ο Πάο στο Βικελίδης, λογικά θα τα πλύνει, ρε φίλε. Έτσι είπε. Το είπε και δημοσίως. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν βλέπω, ρε φίλε, το ΟΝΕΡ. Καμιά μέρα θα μας ξεφύγει καμιά χοντράδα. Θα έχει ανάψει το κόκκινο και χαμπάρι θα πάρουμε με την οθόνη 28 ητσών που έχουμε εδώ πέρα. Ο Μιχάλης έτσι ένα καλό ερώτημα. Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Γιατί μου λέει είναι άθητος ή άφητος. Είναι και τα δύο. Παίρνω θέση. Ναι. Ωραία, και αφήνω το δικό σου τον εδώ, είναι και τα δύο. Και λέω ότι είναι άθητος. Οι περισσότεροι το λένε έτσι, ναι. Έτσι. Κάποιοι το λένε και άφητο όμως. Ναι. Εσύ, Μιχάλη, όμως που είσαι λάτρης του καλού φαγητού, εγώ τον κλείνω το μεταξύ. Καλά. Ήμουν σίγουρος θα σκάει κάποια βλακεία. Αφού έχει το διακόπτη από πίσω, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
Εσύ που είσαι λάτρης του καλούφα και έχουμε του Ελένη, και αλλά πες, ναι, ναι. Ναι, έχουμε την Ελένη και μετά πάμε στην Ελένη. Ναι, ναι. Θα πας στην πλατεία κάτω στη Φούρκα, στην παραλία. Ναι. Έχει ένα εξαιρετικό λουκουματζίδικο, το οποίο μπορείς να τιμήσεις την καλοκαιρινή περίοδο όμως. Τώρα γιατί νομίζω ότι κλείνουν. Και είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, πάμε να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ και σήμερα το φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Κυριακής, καλησπερίζοντας την Ελένη Μπούντου. Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Αφού δεν είπε το φιλοξενούμενο της πόλης, πάλι καλά. Στην αρχή εκεί νόμιζα, πήγα γούρλο στο μάτι μου. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δεν σας ακούω καλά, ναι. Ναι. Κάνει κάποιες διακοπές στο κινητό μου. Ναι. Με ακούτε τώρα. Σε ακούμε, Ελένη, καμπάνα. Πάρα πολύ καλά. Καμπάνα. Με ακούτε. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας. Από πού παίρνετε. Καλησπέρα, ναι, το όνομά σας. Καλησπέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μου πόλη. Και είναι σε ωραίους ρυθμούς η Θεσσαλονίκη, έτσι. Εξαιρετικούς. Τι ρυθμούς είναι, Ελένη. Νομίζω ότι ενός πολύ ωραίου παιχνιδιού που υπάρχει την Κυριακή, που υπάρχει μπροστά μας, έτσι, ναι. Το οποίο και θα το καλύψουμε μέσα από τον Λίβερ 107,4 και τους απεσταλμένους μας εκεί, τους γηπεδούχους. Απεσταλμένους ακούω. Ναι, βεβαίως, και τους γηπεδούχους. Θα έχουμε okay. Και απεσταλμένους μέσα Νίκο από το ΠΑΟΚ 24. Αποστολή λοιπόν στο Κλεάνθη Βικελίδη, ξέρω εγώ, Ελένη Μπούντου παράδειγμα. Τώρα νομίζω, Ελένη μου, ότι για ένα παιχνίδι εντός πόλης δεν είναι σωστός όρος. Αποστολή είναι, καλά το λέει. Από άλλες αποστολές που είναι μακριά, πολύ πιο δύσκολη είναι αυτή. Αποστολή είναι, αποστολή είναι. Αποστολή για το ΠΑΟΚ 24, α πούμε, Σταύρος Κόλκας, λέω εγώ τώρα. Στο Κλεάνθη Βικελίδη. Ωραίο θα ήταν. Ατυχές το παράδειγμά σου, αλλά υποθετικά okay. Ναι, μπορούμε να το δεχτούμε. Αποστολή. Ωραία, ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, λίγα πράγματα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Βέβαια, οι τόνοι έχουν ανεβαίνουν. Είναι αυτό το κλισέ που λέμε, αλλά είναι ωραίο γιατί υπήρχε χθες έτσι. Μωρέ, ξέρεις, δεν νομίζω ότι ανεβαίνουν. Απλά λίγο έτσι, ξέρεις, παίρνει λίγο σπίθα όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι, γιατί εντάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και εμάς σημαντικό τι να κάνουμε. Έτσι τα. Θα συζητιέται πιο έντονα, θα έχουμε τις διάφορες αναρτήσεις. Είναι αυτά τα ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ και εμάς και γίνονται και αντικείμενο συζήτηση, ειδικά όταν όλα κυλούν ομαλά. Γιατί σε θέματα απουσιών και τραυματισμών, ελπίζω ότι τουλάχιστον μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, κλείσαμε. Έχουμε εκτός τον Μαουρίσιο, έχουμε εκτός και τον Δημήτρη Πέλκα. Τα δώσαμε χθες τα του Πέλκα και της ιατρικής εξέτασης και των αποτελεσμάτων που αφορούσαν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. 7 με 10 ημέρες αναφέρει το ιατρικό report, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι εκτός παιχνιδιού με τον Άρη. Χάνει βεβαίως και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βίντη, η οποία Βίντη κινείται, ανοίγω την μια παρένθεση, κινείται σε ρυθμούς ΠΑΟΚ, γιατί ήδη εξέδωσε ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στον κόσμο της, για το πού θα μαζευτούν και πώς θα πάνε στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια, για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχουμε ακόμη αρκετές ημέρες μπροστά μας. Λέγαμε για τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος θα κάνει έναν αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι το περσινό εξελίχθηκε σε one man show για τον Πέλκα, έτσι. Ναι, όντως. Το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ίσως από τις κορυφές του εμφανίσεις πέρσι, έτσι. Mm-hmm. Μία από τις πολύ καλές ενδεχομένως. Ο Πέλκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω ότι καλό θα είναι να πάρει και ο ίδιος μερικές ανάσες, να ξεκουραστεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο προβληματισμός του Λουτσέσκου είναι μεγάλος, γιατί θα πρέπει να σκεφτεί και τον Αντιμαουρίσιο, τον αντικαταστάτη του Βραζιλιάνου. Σίγουρα ερίζουν δύο ονόματα για τη συγκεκριμένη θέση, αν και εφόσον ο Λουτσέσκου δεν προχωρήσει σε ένα έτσι πολύ σενάριο εξεζητημένο και δοκιμάσει άλλα πρόσωπα, είναι ο Βέρμπλουμ και ο Σάχοφ. Βέρμπλουμ, λέω εγώ. Είναι... Βέρμπλουμ, λες εσύ. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα πήρανε και οι δύο χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι από αύριο θα ξεκαθαρίζει έτσι λίγο το τοπίο. Θα συμφωνήσω μαζί σου για Βέρμπλουμ σε μια πρώτη ανάγνωση του θέματος, αλλά από την άλλη του Σάχοφ του πήγανε πάρα πολύ καλά τα παιχνίδια, τουλάχιστον όσες φορές κλείθηκε να δώσει λύσεις από τον Εντάξει, παιδί μου, Σάχοφ είναι άλλος παίκτης. Δηλαδή, είναι Βέρμπλουμ στη λογική, ρε ψηλέ, δείξε μας κάτι, ας πούμε. Εντάξει, άντε, φτάσαμε Νοέμβριο, σιγά-σιγά. Μπες και δείξε μας κάτι. Θες και εσύ ότι κάποια στιγμή οι μεταγραφές, αυτές οι πολυζητημένες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, να σου δώσουν, να σου δείξουν κάτι και να πάρουν ενδεχομένως κάποια παιχνίδια πάνω τους, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τέτοιες απουσίες. Ναι. Δείξε μας κάτι, ρε φίλε Πόντους. Εντάξει. Μέχρι στιγμής αυτό που μας έχεις δείξει, εντάξει, άντε, είσαι ανέτοιμος. Οκ. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι
κουμπώνουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά του Βέρμπλουμ. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, έτσι χωρίς να είμαι παρούσα στις προπονήσεις και στο τι δοκιμάζει και πώς βγαίνουν έτσι, πώς βγαίνει το δίδυμο μάλλον στον άξονα. Λείπει και ο Πέλκας που είναι μπροστά τους και ενδεχομένως και εκεί θέλει ο Λουτσέσκου να σκεφτεί ποιος ποδοσφαιριστής θα κουμπώσει με το δίδυμο στα χαφ. Είναι ο Μπίσεσβαρ, είναι ο Ελκαντουρί. Γενικώς θα δούμε μια ενδεκάδα διαφορετική γιατί λείπουν δύο σταθερές, έτσι. Υπάρχουν ακόμη μέρες μπροστά, είναι και η προπόνηση της Παρασκευής και βέβαια στο Σάββατο που θα πέσουν οι ρυθμοί και θα έχουμε μια έτσι πιο ξεκάθαρη εικόνα της ενδεκάδας που θα παρατάξει ο Ράσμα Λουτσέσκου στο κλεάν της Βικελίδης. Από εκεί και πέρα πολύ καλό είναι το κλίμα, είναι και αυτό κλισέ, ακούγεται και αυτό κλισέ, αλλά νομίζω ότι αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά σήμερα στο βίντεο της πρωινής προπόνησης και γενικώς στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών, γιατί κατά τη διάρκεια της προπόνησης έγινε ένα δίτερμα και οι χαμένοι αναγκάστηκαν να πλύνουν τα αυτοκίνητα των συμπαικτών τους, των νικητών τους και αναμονιστεί και δει μάλλον. Ωραία σκέψη έτσι για στιγμή. Κοίταξε, επειδή είδα το αυτοκίνητο του Βιερίνια, θέλει ώρα αυτό το αυτοκίνητο. Είναι σαν να πλένεις τρία αυτοκίνητα κανονικά. Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι ότι πας στο δικό μου ή του ανθρώπου εκεί δίπλα σου για να το πλύνεις και ξεμπερδεύεις ένα μισάωρο. Νομίζω ότι του Βιερίνια θέλεις μόνο ένα μισάωρο για να το επεξεργαστείς. Και έβαλε το λέω μάτος ρε λέει να το καθαρίσει, δηλαδή είναι δυνατόν. Ναι, έβαλε τον, ο οποίος το κάνει με πάρα πολλά νεύρα, επειδή έχω μάθει Νίκο μου να τον διαβάζω από τις εκφράσεις του, η αλήθεια είναι μετά από 3 χρόνια παρουσίας της τάξης του ΠΑΟΚ, είχε πάρα πολλά νεύρα εκείνη την ώρα γιατί τον τραβούσαν και με τα κινητά τους και ο Ζαμπά στην ομάδα των ηττημένων. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, το οποίο μοιράστηκαν έτσι και μέσα από τους λογαριασμούς τους και κάπου εκεί μπήκε στην κουβέντα και ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος ούτε πολύ προκάλεσε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν κερδίσουν το παιχνίδι της Κυριακής, τότε θα πλύνει ολονών τα αυτοκίνητα. Μπορείς, συνάδελφε, πες εδώ κάτι συνάδελφο που μου έλεγες πριν, που ήθελες να τοποθετηθείς γι' αυτό. Πες, εδώ είναι συνάδελφε. Αντιπαραθέσου. Τι αντιπαραθέσω, ρε φίλε, έβαλε ένα στοίχημα. Εντάξει, τι άσου. Μπορεί να το κερδίσει, μπορεί όχι. Σου φάνηκε αστείο, ότι. Είναι ένα challenge. Πες, Νίκο Παδόπουλε, μην μασάστε, φίλε, τη γλώσσα σου. Πες αυτό που θέλεις. Τι μπορεί, φίλε, κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή. Νίκο, πες με εσύ τι έλεγε εκτός αέρα ή στο μεταξύ σου, γιατί δεν πρόκειται να μου το παραδείξει. Όχι, όντως δεν είπε κάτι. Όντως δεν είπε κάτι. Απλά ρε παιδί μου έλεγα τώρα λίγο θα ξεσπάσει λίγο, ξέρω εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το σου περνάει αδιάφορο δηλαδή. Θεωρείς ότι Δευτέρα θα είναι ο Γιώργος Σαββίδης με μια μάνικα και θα πλύνει τα αμάξια ή όχι. Όχι. Όχι, λες εσύ. Όχι, λέω εγώ. Okay. Όχι, γιατί δεν θα το κάνει ή γιατί δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το. Ορίστε. Δεν θα το κάνει. Αν δεν θα το κάνει, δεν αποκλείεται να κερδίσει. Όχι, δεν ακούγεται. Δεν θα το κάνει, όχι, έβλεπα λίγο το voice πάνω γι' αυτό που το συντονίζει. Ναι. Δεν θα το κάνει γιατί θα χάσει το στοίχημα. Ναι, έχει και voice, λέει. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Γιατί θα χάσει το στοίχημα. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ, θα το χάσει. Εγώ λέω θα το κερδίσει. Εντάξει. Εγώ εδώ να βάλω άλλη μια σπίθα στην κουβέντα μας και να πω Νίκο μου σχοβείτε εσένα γιατί δεν σου άρεσε αυτή η κίνηση το πρωί, γιατί λίγο που το συζητούσαμε στο μεταξύ μας, σου φάνηκε υπερβολική. Καλά. Θα τα πούμε από Δευτέρα αυτά. Όχι, θα ήθελα να τοποθετηθείς. Ο συνάδελφος δίπλα ο Νίκος είπε ότι... Άμα το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευελπιστείς, Ελένη, την Κυριακή, ωραία. Ναι. Θα δεις μετά πώς θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο βίντεο από την άλλη πλευρά. Να σου πω κάτι, η ζωή στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς. 100%. Έτσι, υπάρχει ένα παιχνίδι με φυσικά τον Άρη την Κυριακή. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν κάτι ως προς την καθημερινότητά τους. Όχι. Έβαλαν ένα στοίχημα στην προπόνηση. Κάποιοι παίκτες έχασαν το συγκεκριμένο στοίχημα και κλείθηκαν να το πληρώσουν. Πολύ ωραία. Τι αφορά αυτό το challenge, αν θέλεις, τον Άρη ή τον αντίπαλο που θα έχει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Εγώ νομίζω ότι τον αφορά. Όπα. Γιατί αν ήταν Ελένη με κάποιο άλλο αντίπαλο, δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Σαββίδης θα βάζει αυτό το στοίχημα. Δηλαδή τι θα του έλεγε. Κερδίζει, α πούμε, με τον Ολυμπιακό. Μια άλλη ομάδα και θα το κάνει. Ούτε με τον Ολυμπιακό το έκανε. Μα δεν πλέον να μάξει τότε. Περίμενε, Νίκο, θα σου πω και στο λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Επειδή γενικώ είναι μέρο τη καθημερινότητα των παικτών και θα μπει και θα σχολιάσει και θα ποστάρει ακόμα. Θα το έκανα με οποιονδήποτε αντίπαλο και στο λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί ζει την καθημερινότητα των παικτών και είναι ιδιαίτερα ενεργός και στα δικά τους social media και με τα δικά του. Οπότε δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Επέτρεψέ μου να έχω αντίθετη άποψη.
Τουλάχιστον σε αυτό το οποίο. Επίτρεψε μου. Τουλάχιστον σε αυτό το οποίο βγαίνει προ τα έξω. Άσε μα, Μπελκέ, Μπαμπινιώτη. Αυτό είναι το σωστό, ρε. Είναι λάθο το επίτρεψε μου. Επίτρεψε μου, λοιπόν. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Φίλιππο. Έχει δίκιο, λοιπόν. Εγώ έχω διαφορετική άποψη, Ελένη μου. Εντάξει. Ο καθένα έχει την άποψή του. Α δούμε τη Δευτέρα αν θα πλύνει αμάξι ή όχι. Εγώ λέω ότι δεν θα πλύνει αμάξι. Ωραία, εγώ θα μείνω στην ουσία του θέματος, που είναι το πολύ ωραίο κλίμα και μας αρέσει να βλέπουμε τέτοια. Ωραία είναι αυτά να γίνονται, σίγουρα. Αυτό ακριβώς, να βγαίνουν από τις προπονήσεις των ομάδων και να γίνεται και ο ανάλογος έτσι χαβαλές, έτσι. Mm-hmm. Δείχνουν το πολύ ωραίο κλίμα και το πώς λειτουργεί μια ομάδα. Εννοείται ότι μια ομάδα έχει και τις δύσκολες και τις εύκολες στιγμές τους. Έχουν δώσει και οι ίδιοι συνεντεύξεις και έχουν πει βεβαίως και μαλώνουμε στα αποδυτήρια, βεβαίως και υψώνουμε και τις φωνές μας. Από εκεί θέλουμε ένα βίντεο, ρε παιδιά. Ωραίο και αυτό με το πλήσιμο των αυτοκινήτων, δεν λέω. Αλλά και από εκεί, στον πινελίκι πάνω, εκεί είναι το ωραίο. Ναι, έχεις δίκιο. Η δημοσιογραφία όπως την ονειρεύεσαι. Εκεί είναι το ψωμάκι τώρα, τι. Εντάξει. Καλό, δεν λέω, γι' αυτό σήμερα καλό ήταν, ωραίο ήταν. Διαφορετικό. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και για τον Ουάρτε, γιατί κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες πολύ στο διαδίκτυο ότι μπήκε, ότι στην ουσία σήμερα πήρε συγχωροχάρτη από τον προπονητή του και ότι μπήκε μαζί με το υπόλοιπο γκρουπ και ότι μάλιστα είχε τέτα τέτ με τον Λουτσέσκου μετά το τέλος προπόνησης. Νομίζω ότι γίνεται ντόρος χωρίς να υπάρχει θέμα και κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τον Ουάρντε, γιατί ο Ουάρντε μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, έτσι, είχε υποστεί εντός εισαγωγικών σιωπηρή τιμωρία από τον Λουτσέσκου παραμονές του ντέρμπι με την ΑΕΚ, έμεινε εκτός με Άρη και Ολυμπιακό. Έκτοτε μπήκε κανονικά με το γκρουπ, έτσι, είδαμε και διάφορα αποσταρίσματα προς τον Λουτσέσκου και ότι όλα καλά συνεχίζουν. Απλά ο Λουτσέσκου για τους δικούς του λόγους έκρινε, και όπως το είχε πει και στη συνέντευξη τύπου πριν το ματς με την Μπάτε, ότι εγώ αποφασίζω και όταν κρίνω εγώ, ο Ουάρντε θα μπήκε σε απέξι. Ήταν εκτός αποστολής στο ματς με την Μπάτε και με τον Απόλλωνα Σμύρνης, οπότε κάποιοι θεώρησαν ότι ακόμη παραμένει στον πάγο, ότι είναι στα πίτς και πάει λέγοντας. Δεν είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση, είναι κανονικά με την ομάδα, απλά ο Λουτσέσκου προφανώς, ο ίδιος θέλοντας να διατηρήσει τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα και να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι ανάμεσα σε εκείνον και στους ποδοσφαιριστές, δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Ουάρντε και δεν έκρινε ότι μπορεί να βασιστεί, αν θέλετε, στον Αιγύπτιο για τις δύο αναμετρήσεις, για τα δύο παιχνίδια με Μπάτε και Απόλλωνα Σμύρνης. Επειδή σήμερα επέστρεψε από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική Αιγύπτου και πραγματοποίησε δύο πολύ καλές εμφανίσεις, είχε στο ένα παιχνίδι γκολ, στο άλλο assist, μπήκε κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε για την επιστροφή εντός αγωγικών του Ουάρντε ή ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή την Κυριακή. Είναι κανονικά με το γκρουπ, προπονείται. Από εκεί και πέρα είναι θέμα Λουτσέσκου το πώς θα διαχειριστεί το κεφάλαιο, την υπόθεση, την περίπτωση Ουάρντε. Και επειδή είναι ένας απρόβλεπτος ποδοσφαιριστής, έτσι, ο συγκεκριμένος, χαμηλάει μπάλα και βλέπουμε. Okay. Η Βέρντερ δεν φαίνεται να θέλει. Για την Βέρντερ. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα ακριβώς, γιατί υπήρχαν πολύ ωραία. Θα μου πεις και να τον ήθελε, θα σου λέγε, ναι, τον θέλω τώρα, οκ, okay, αλλά εντάξει. Απλά υπάρχει μια τοποθέτηση ανθρώπου της ομάδας, γι' αυτό το λέω. Του αθλητικού διευθυντή, του Μπάουμαν, έτσι ακριβώς, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου πριν το ματς με την Σάλκη, αν δεν κάνω λάθος, για την Βέρντερ. Και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τον Ουάρντε και για το αν είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο κάδρο, στο πλάνο των Γερμανών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ξαφνιάζομαι, έτσι, που ακούω μεταγραφικά σενάρια, που ακούω φήμες τόσο νωρίς, έτσι, ναι. Εννοώντας βεβαίως πριν την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και να ήταν, και να ήταν κάτι και πιο τέτοιο, πιο χειροπιαστό, δεν θα το έλεγε, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι η αντίδρασή του λέει αρκετά. Εντάξει. Αν ήταν κάτι πιο χειροπιαστό, σίγουρα θα λέγει κάτι άλλο. Από το να τον έχουν τσεκάρει μέχρι το να προχωρήσει και να κατατεθεί πρόταση και να γίνουν διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνεις και εσύ ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη. Το να βρίσκεται το όνομα ενός ποδοσφαιριστή στις λίστες ομάδων, εντάξει, φαντάζομαι ότι και στις λίστες του ΠΑΟΚ θα υπάρχουν πολλά και διάφορα ονόματα, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Ελένη, δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, σήμερα ένα τελευταίο να δώσουμε. Σήμερα ήταν η έφεση που κατέθεσε η ΠΑΕΠΑΟΚ, η ένσταση μάλλον, όπως θέλετε πείτε το, από τον δικηγόρο, από τον Λάμπρο Μπίρζα, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ράσμα Λουτσέσκου τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο 28.000 ευρώ
έτσι, για τις δηλώσεις που είχε κάνει σε μέσο της Ρουμανίας, στη συνέντευξή του εκεί περί χιτλερικής Γερμανίας. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε σχολιάσει. Τι εννοούσε, πώς διαβάστηκε εδώ στην Ελλάδα και πώς βεβαίως κλήθηκε σε απολογία και τιμωρήθηκε με το εν λόγω ποσό. Κατατέθηκε λοιπόν μία έφεση. Σήμερα ήταν η εκδίκαση της έφεσης προκειμένου να πέσει η συγκεκριμένη ποινή. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από την συγκεκριμένη απόφαση. 28.000 είναι το πρόστιμο. Ο ΠΑΟΚ εξηγεί στην έφεση των νομικών εκπροσώπων ότι δεν υπόθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ότι εννοούσε διαφορετικά πράγματα, είπε ότι κάποιοι μας έκλεξαν το πρωτάθλημα και δεν είπε συγκεκριμένα ότι εσύ, ΑΕΚ, εσύ, Νίκο, εσύ, Ελένη, μας έκλεψε το πρωτάθλημα. Έτσι, η απολογία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με τον Ράσμα Λουτσέσκου. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ελένη, σε αφήνουμε να συνεχίσεις. Είναι ξεκουραστής, δεν ξέρω. Μάλλον να συνεχίσεις για λίγο ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για την συνεργασία και τη συνομιλία για ακόμα μία ημέρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Ελένη. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτό που έγινε, ρε φίλε, στο Facebook του Ιταλού, διότι το είδες, είχε καλό πανηγύρι. Δεν ξέρω αν είναι επίσημη σελίδα για το fanpage. Okay, δεν κατάλαβα και εγώ τι είναι. Ναι, νομίζω είναι fanpage περισσότερο. Ναι, τι απλά είδα λίγο, μπήκα λίγο να δω. Σχόλια από κάτω. Play Aris Well. Είχε ένας έγραφε, παίξε καλά τον Πάο και τέτοια. Στα ελληνικά δεν είχε τώρα πολλά. Έστω και στη μία στο εκατομμύριο, ας πούμε, αυτός θα το είδε. Πώς τον είπαμε, Ντοβέρι. Ντανιέλε Ντοβέρι. Περίμενε. Θα το δούμε τώρα. Θα το ψάξω τώρα και θα το πούμε το διάλειμμα. Αν τα είδε, δηλαδή τώρα σκέψε αυτός να λέει πού πάω, ρε φίλε. Αυτός έχει fan page. Ναι, είναι fan page. Τι λέει, ρε φίλε. Δηλαδή φαντάζεσαι fan page του Σιδηρόπουλου, ξέρω εγώ, ή του. Του Κομίνη. Του Κομίνη. Πανηγύρι. Ντανιέλε Ντοβέρι, νάτος, ναι. Έχει 117 σχόλια από κάτω. Only PAOK, one city, one team. Ναι, ρε φίλε. Πες κανένα ελληνικό καλό, κάνα πινελί και κάνα play well και τέτοια. Aris 3 Championship, PAOK one more than Larissa is a small team and every day run in Thessaloniki. Best friend the police. Best friend the police. Ωραίος. Παίξε καλά τον PAOK ταγάρι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα, ένας του γράφει στα ιταλικά. Έλλην του γράφει στα ιταλικά. Ναι. Ψαγμένος αυτός. Aris is an elevator team and their fans. Ναι. In their fans, αν δεν βρει elevator, να πούμε. Ένα από τα άσχημα λιγότερα από μένα έχεις με τον elevator. Άντε, πες τα ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τρία, εγώ δύο εσύ. Έτσι, μπράβο. Και έχω πέσει και τρεις φορές, μαγιά μου. Τα τρία δύο, ναι, για πες. Έτσι. Have as a favorite vehicle the tractor. Yes, as. As a favorite vehicle the tractor. Ναι. Τρία, εγώ δύο εσύ. While the last time they had a foreigner referee in their match was when the official currency of Greece was drachmas. Τρία εγώ, δύο εσύ. Λοιπόν. Πονάστικο από αυτό βγαίνει ότι πονάς. Τρία εγώ, δύο εσύ. Πονάς. Παίξε καλά τον Ταλαβέρι, Ταλέ. Ωραίος. Μην μας κάνεις χάλι γκάλι την καρδιά. 11 παιδιά, 11 παουτσάκια. Vamos, άρεσε ο άλλος. Πολύ light από κάτω. Πες τον, ένας κάνει... tag έναν Ιταλό φίλο του που του λέει πες του να παίξει καλά τον ΠΑΟΚ. Okay. ΠΑΟΚ only play well and you will enjoy our show. Θα σε σπάσουμε τα παΐδια. Ωραίος. Παίξε καλά. Δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου εδώ. Ωραίος. Ούτε η πασαρέλα της Φλωρεντίας. Μια χαρά. Give penalty to Πρίγιοβιτς. Give penalty to Πρίγιοβιτς. Ναι. Okay. Κάντο 3-3 ρε τρελέ να πάμε ταμείο και θα σε στείλω πατσά υπερ special. Χιλιά πόδι δηλαδή. Στο μεταξύ κανένας Ιταλός κανονικός έχει κάνει κανένα σχόλιο. Νομίζω και πάνω. Forza Pago, you want to play football without wrong decisions. Καλά εντάξει, πολύ loud, πολύ light. Παίξε καλά τον Άρη του λέει ο άλλος. Κανένας που να βρει το μεταξύ του δεν έχει ρε φίλε. Περίμενε. Εν τω μεταξύ έχει πολλούς Έλληνες που το γράφουν στα ιταλικά. Είδες. Google Translate και όλα γίνονται φίλε. Ναι, δηλαδή πολύ... Τεχνολογία δίπλα σας. Play good PAOK or we beep you and don't give a shit about Aris is small team. Τρία εγώ, δύο εσύ. Λοιπόν, πονάς Νικό Παδόπουλε. Ο άλλος αναφέρει δύο συναδέλφους. Α! Λοιπόν, ένας άλλος έχει βάλει ένα GIF πως λέγονται, ναι, που μετράνε ο παδί του οι παίχτες του PAOK 1-2-4 PAOK στο ΣΔΟ, όχι 1-2-3. Μάλιστα. Σφύρα καλά τον Άρη του λέει ο άλλος. Παίξε καλά τον Άρη μας 70-30, κάτσες. Και τα κουκούτσια σε εμάς, άντε. Παίξε καλά τον Πάου γιατί θα μπιπ. Vamos Aris. Φωτογραφίες από τον Βικελίδης. Παίξε καλά τον Πάου. Σφύρα καλά τον Άρη γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεπερδέματα. Δεν έχουμε πολύ...
Ναι. Δημιουργικότητα. Τα μάθαμε όλα κουφάλα, Ιταλέ. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, solo ΑΕΚ του γράφει ο άλλος. Άντε καλά. Ο άλλος έχει έναν Ιταλός, Περιάμο Τόρνι τούτο Ιντέρο. Ναι. Λοιπόν. Okay. Και τρέχατε, λέει ο άλλος. Solo Άρης ρε μπιπ. Βγάλε κόκκινη ρε απάτη, Ιταλέ, να πληρωθούμε. Ο Νόρε Άγγλι, αρμπίτρι Ιταλιάνη. Θα βγει κόκκινη σε αυτό το παιχνίδι, όντως. Έχει δίκιο ο φίλος. Σωστό μπέτ είναι. Σέβας, λέει, στο πρωτοπόρο και πρωταθλητή. Θα κρίσαμε. Γκράντε Ντανιέλε, γράφει άλλος εδώ πέρα. Γκράντε Ντανιέλε, Ιμπόκα Λούπο, μάλιστα. Σφύρα Γαλά. De numero uno, suelo solamente complimenti. Ο Τζιορντάνο Μπρούνο. Only Aris, one city, one team, Aris. Τζον, βάλε λίγο από πίσω, ρε φίλε. Πάτα λίγο στο YouTube. Δάκης, Λασάντε, μη καντάρε να παίζει από πίσω. Κάτσε, περίμενε, ναι. Don't afraid. Τι λες, βρε, τι λέει, δεν το διαβάζω. Α, εσύ δεν, εσύ τέτοιο. Εντάξει, οκ. Περίμενα λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο δημιουργικότητα. Εντάξει, είναι πράγματα που έχουμε ξαναδεί, να πω την αλήθεια. Ναι. Σε ξένους που δεν έχουν έτσι λίγο πολύ ιδέα τι γίνεται. Ναι. Το ίδιο πανηγύρι γινόταν στην Ίνα Βέρμπλουμ, ας πούμε, θυμάσαι, μέχρι να έρθει. Καλά, ο Σουηδός. Είχαν... Ο δείξε μας κάτι Σουηδέ. Ναι. Enjoy the atmosphere in our stadium and keep your whistle away of your mouth to enjoy football. You should also know that Prigovic is diving to the grass a lot of times to earn a penalty kick. Πολλές φορές. Try to be equitable with both teams and enjoy the atmosphere of Irish Stadium, Cleanthes, Michelidis. Yes. Κύριος. Yes. Βέβαια. Yes. Αργιανός. Έχει έναν εδώ πέρα, Δημήτρη, που του έχει στείλει 6-7 σερί μηνύματα σε ιταλικά. Ναι. Αυτό. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Είναι από τέτοιο, από σοου. Δηλαδή είναι, το βίντεο δεν είναι πολύ καλό και δεν ακούγεται καλά. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, άστο Τζόνι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Για εσάς μπορεί να θέλετε να παίξετε κόκκινη κάρτα, ας πούμε, στο Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή. Καλό είναι. Μπα Τζόνι, όχι. Όχι, άστο. Θα πούμε με άλλο ιταλικό τραγούδι, θα βρούμε. Λοιπόν, στοίχημα.gr με πάρα πολλές επιλογές. Κάθε μέρα και ακόμα και τέτοιες μέρες μπορεί να μην έχει ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ με Ευρωλίγκα σήμερα. Όλες οι επιλογές είναι στο στοίχημα.gr, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών εκεί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να πάμε και στα του Άριος εδώ του Νίκου Παπαδόπουλου και να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο για την 7,4. Μπαλαντέρ, θα ήταν πολύ ωραία αυτά τα οποία λέμε εκτός αέρα να ακούγονταν και στον αέρα. Ναι, αλλά δεν ακούγεται ωραία αυτό, φίλε, για τον ακροατή. Okay, σου λέει κάτσε, εμείς τι ακούμε, ό,τι πρέπει. Να ξεκινήσει σωστά αυτό. Ό,τι θες το λες, φίλε, τι θες να πεις. Λίμπερος, εδώ πέρα τα λες όλα. Και μηνύσιμο. Ναι, οκ, εντάξει, άλλο κουβέντα αυτή. Λοιπόν, παρά θα πάμε και τις 12, FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ελένη Μπούντου. Τι έγινε, Γιάννη? Τι ψάχνεις? Όλα καλά? Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου. Και αυτό μας κάνει παρέα. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη, του οποίου η προετοιμασία κορυφώνεται για τον ντέρμπι της Κυριακής. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Χουλιάν Κουέστα για το κατά πόσο θα προλάβει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Βελτιωμένη κατάστασή του σήμερα στην προπόνηση. Το τοποθετήθηκε και ένας ειδικός νάρθικας στο μικρό δαχτυλάκι του χεριού. Ανταποκρίνεται χωρίς ενοχλήσεις σε πρόγραμμα υψηλής έντασης. Είχε κάταγμα ή είχε... Σπάσιμο. Κάταγμα δηλαδή. Σπάσιμο. Κάταγμα. Δεν το είχε βγει από τη θέση του. Σπάσιμο. Το είχα πάθει και εγώ σε αυτό το χέρι. Το δεξί. Σπάσιμο. Το μικρό δαχτυλάκι. Σε τρία διαφορετικά σημεία μπορεί να έσπασε το δαχτυλάκι. Το μικρό. Για το δάχτυλο γενικότερα είναι πίκρα. Και το μικρό είναι πολύ. Εμένα δεν είχε σπάσει, είχε βγει από τη θέση του. Κακό. Και είχα κάνει καμιά δεκαπενταριά μέρες για να επιστρέψει. Ναι. Και αφού τόσο δεν είναι. Πάνω κάτω. Περίπου, ναι. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί λένε ότι είναι 15-20 μέρες. Εκεί πέρα χρειάζεται ναι. Το σπάσιμο. Κοίτα, είναι καλύτερα. Του εγώ έπαιζα τερματοφύλακα στο χαπάθι, φίλε, όντως. Mm. Ναι. Είδες. Και η μπάλα ήταν πάρα πολύ αργά και δεν ξέρω πώς κάθισε. Αυτό είναι το πιο αδύναμο γι' αυτό. Ναι, ναι. Κάθισε εκεί πέρα και βγήκε από τη θέση του. Ναι. Ωραία πράγματα. Εκεί του το πάτησαν βέβαια του Κουέστα. Α, ναι. Το πάτησαν. Δεν το βρήκε τέτοιο. Από σουτ. Είναι τώρα σε μια φάση που το παλεύει και ο ίδιος. Θέλει να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σήμερα ανταποκρίθηκε καλά σε πρόγραμμα υψηλής έντασης. Δεν έχει μπει στο διπλό ακόμα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι θα μπει μέχρι το Σάββατο στις προπονήσεις. Ποιο χέρι είναι, ρε. Το δεξί ή το αριστερό. Το δεξί. Εάν παίξει, να ξέρουμε που να χτυπάμε, κατάλαβε. Έτσι, ναι.
Παίρνω την πλάκα, γιατί δεν είναι τέτοιο αυτό. Σίγουρα, εντάξει. Όπως και για τον λεπτομέρεια, ανθυπολεπτομέρεια. Όπως μια λεπτομέρεια για τον Άρη, ας πούμε, είναι όμως του Πρίλιβιτς. Που είχε κάνει πέρυσι την. Την επέμβαση. Είναι. Δεν είναι. Είναι. Τέλος πάντων. Θα κριθεί νομίζω το Σάββατο. Ή αν όχι το Σάββατο, μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να τον περιμένει ο Έρεγα. Τον τερματοφύλακα του Άρη. Και, γιατί έχει μείνει με τον Αναγνωστόπουλο δεύτερο τερματοφύλακα και δεν πήρε και έναν ακόμα. Έχει τον Καντιμίρη τρίτο. Α, ο Καντιμίρης δεν φύγει. Έχει τον Καντιμίρη τρίτο. Καντιμίρη δεν είναι. Τι? Δεν είναι πιο έμπειρο. Καντιμίρης. Ναι. Πιο έμπειρο είναι, εντάξει. Πιο ταλαντούχο είναι ο άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα το μάτς είναι. Είναι Άρης πάω η κατάσταση. Εντάξει, θες ένα λίγο πιο έμπειρο, λέω εγώ. Μπορεί να βάλει τον Καντιμίρη να δεν παίξει ο Κουέστα, να σου πω. Είναι από αυτού του δύο. Σχολών, ναι, ρε. 36 λεπτά. Είναι πάντω μια καλή τριάδα τερματοφυλάκων που έχει. Okay. Θα δούμε όμω. Ο Αναγνωστόπουλο ήταν το παιδί που έπαιζε πέρσι. Όχι. Α, δεν έπαιζε. Έπαιζε από ένα σημείο και μετά. Μοιράστηκαν το πρωτάθλημα. Καντιμίρη ήταν στην αρχή. Αναγνωστόπουλο ήταν μετά. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, έχει παιχνίδι, θέλω να πω. Απέρσι είναι φέτο, όχι καθόλου. Δεν έχει ούτε ένα. Και αυτό ίσως είναι και κάτι αρνητικό, βέβαια και ο άλλος δεν έχει. Τέλος πάντων. Καλά, ρε, φέτος αφού είναι βασικός ο Κουέστα, εγώ νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, οι συμμετοχές του επαγγελματικά με τον Άρη είναι δύο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Κουέστα θα προλάβει το παιχνίδι και οι άνθρωποι του Άρη αυτό εκφράζουν, ας πούμε, ότι είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι θα προλάβει. Είναι μοιρασμένες πιθανότητες αυτή τη στιγμή όμως για τον Κουέστα. Mm-hmm. Απλά είναι κάπως ενθαρρυντικό το ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση στη σημερινή προπόνηση. Ο Δελιζή συνεχίζει να είναι εκτός λόγω αυτού του προβλήματος στη γάμπα και για αυτόν 50-50 είναι. Αν είχαμε 2-3 μέρες επιπλέον θα προλάβαινε. Αλλά είναι μοιρασμένες πιθανότητες να είναι και αυτό στη διάθεση του Ερέρα, ο οποίος νομίζω με την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση θα κατασταλάξει και στους παίχτες που θα χρησιμοποιήσει, γιατί νομίζω ότι το σχήμα το έχει βρει. Το λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Το 4-2-3-1 που θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον προπονητή. Του Άρη, μια-δυο θέσεις παίζονται, όχι mm-hmm. περισσότερες, και αν βάλουμε του Κουέστα, τρεις. Έτσι. Να. Πάνω κάτω δηλαδή, και ο Ερέρα ξέρει και οι παίχτες ξέρουν και εμείς ξέρουμε ποιους θα χρησιμοποιήσει. Στα 7-8-10 δηλαδή, είμαστε πάνω κάτω σίγουροι ποιους θα ξεκινήσει, έχοντας επιστρέψει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτό το οποίο έλεγα και χθες είναι ότι πολύ πιθανό να δούμε το Ματίγια μια πρώτη φορά εκτός αρχικού σχήματος. Mm-hmm. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Αν γίνει τελικά και αν καταλήξει ο Ερέρα σε αυτή την επιλογή, γενικότερα το βλέπει πιο επιθετικά το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Ισπανός τεχνικός σε σχέση, ας πούμε, σε σύγκριση με το ματς κόντρα στον Πανιόνιο, όπου τον είδαμε να παίζει με ένα 4-3-3, σφίγγοντας περισσότερο το κέντρο. Θα προσθέσει ένα παίκτη στην επίθεση πλέον. Αν παίξει με 4-2-3-1 και βάλει λογικά τον Διγκινή πίσω από τον Γιουνές. Mm-hmm. Λοιπόν, τον κουμπάρο του Ρασβάνου Τσέσκου. Και γνωρίζοντας βέβαια ότι πρέπει ο Άρης να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι ντέρπι και επειδή πρόκειται για μια ήττα στο Μανιούνετ. Και γνωρίζοντας ότι αν κερδίσει, θα πλησιάσει πάλι μια ανάσα την κορυφή. Είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον Άρη. Είναι ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει ή αν χάσει την Κυριακή, θα δημιουργηθεί και πιστεύω εγώ και μια, έτσι, μια γκρίνια, γιατί υπάρχει ήττα από τον Πανιόνιο, θα είναι και μια ήττα στο ντέρμπι. Δεν βοηθάει την ψυχολογία της ομάδας. Καταρχάς, καμία ομάδα που μπορεί να κάνει μια, δύο, τρεις συνεχόμενες ήττες δεν μπορεί να έχει καλό κλίμα. Έτσι είναι αυτό πάντα. Okay. Τώρα το μάτς τον Πανιόνιο έχει ξεχαστεί κιόλας, ρε φίλε. 15 μέρες πριν μπροστά τον Μπάουκ, okay, είναι πολύ. Εντάξει, ακολουθεί και μια πολύ δύσκολη σειρά αγώνων. Αυτό είναι το θέμα. Ο Άρης για τον Άρη. Γιατί άμα έρχονται ένα-δύο-τρία σχήμα αποτελέσματα, εκεί μετά σε παίρνει από κάτω. Αυτό είναι το θέμα. Ο Άρης εμένα κουβαλάει, χωρίς να τον βαραίνει βέβαια, όπως αφού γκράζομαι εγώ το κλίμα στην ομάδα, κουβαλάει το τίτλο του φαβορή. Και για μένα ούρε. Είναι φαβορή για μένα ο Άρης. Λόγω... Άντε καλά. Όχι, άσε με να στο εξηγήσω, ρε πετάγες κατευθείαν. Πάντα η γηπεδούχος ομάδα είναι το φαβορή σε αυτές τις περιπτώσεις. Λόγω της έδρας, οριακά. Καλά. Όταν είναι... υπάρχει μια διαφορά ποιότητας ανάμεσα σε δύο ομάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φοβορή. Έχεις τη γνώμη σου, όχι τη δικιά μου. Έχω τη δικιά μου, έχεις τη δικιά σου. Δηλαδή, ναι. Εγώ... οι δύο ομάδες είναι ίδιο. Και εγώ έχω να πάω κοπίσω από την αρχή του πρωταθλήματος, δεν πατάει καλά. Τι θες να κάνει. Κερδίζει. Παίρνει το αποτέλεσμα. Ποιοτικά οι δύο ομάδες είναι ίδιες. Ο Πάκο είναι πιο ποιοτικός από τον Άρη. Τι συζητάμε τώρα. Σίγουρα. Πώς είναι φαβορή ο Άρης, δηλαδή. Στην Τούμπα όμως με το ακόμα και με τους δύο που λείπουν, που για μένα είναι οι δύο πιο σημαντικοί σε αυτό που θέλει να κάνει ο Λουτσέσκου, πάλι ποιοτικά και ο Πάκο είναι πιο δυνατός.
Όχι πολύ. Δεν θα κερδίσει. Όχι πολύ έτσι, πιο δυνατό. Είναι πιο δυνατό από τον Άρη αυτή τη στιγμή στο ποιοτικό κομμάτι. Και είναι και μια ομάδα πιο δεμένη. Αυτό είναι πολύ βασικό για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Εντάξει. Παρότι του λείπουν οι δύο πιο σημαντικοί παίχτες αυτό που θέλει να κάνει. Θα του λείπουν σε αυτό το μάτς. Επίσης, και ο ένας πήγε να βρει ρυθμό, ο Μαουρίσιο, και ο άλλος είναι πολύ σημαντικός. Για μένα ο Άρης είναι οριακά φαβορί λόγω έδρας. Ναι. Στα δικά μου μάτια. Οκ, okay, δεν θα παίξει ο Μαουρίσιο και θα παίξει ο Βέρμπλουμ. Τι συζητάμε, δεν θα παίξει ο Πέλκα και θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ξαναλέω όμως, είναι η έδρα και είναι το ολοκλήμα αυτή τη στιγμή. Ρε, οκ, σου είπα εγώ το αντίθετο. Έτσι. Αλλά πώς θα κρύβεται η λέξη φαβορί ο Άρης. Εγώ σου λέω λόγω τη έδρα του επιχειρηματολόγησα, Ελληνικό. Τι μου κουνά στο χέρι. Okay. Επιχειρηματολόγησα. Σου λέω, έχει καλύτερη ομάδα από μένα. Ναι. Εντάξει, έχει καλύτερε μονάδε από μένα, είσαι καλύτερο στο κομμάτι τη ποιότητα. Και θα μπει ο Πρίγιοβιτ, α πούμε, και θα δει την έδρα και δεν θα μπορεί να παίξει. Τη χημία που υπάρχει στην ομάδα σου. Αλλά από την αρχή του πρωταθλήματος, ρε φίλε, πέραν τη ουσία που παίρνει από τα παιχνίδια σου. Ναι, ναι. Έτσι, δεν πατά καλά. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Ωραία. Δεν είναι ελληνικό. Ωραία. Δηλαδή, εσύ δηλαδή, θεωρείς ότι οι δύο ομάδες δηλαδή. Είναι το ίδιο ποιοτικά. Όχι. Ωραία. Και ο Άρης είπα με το πράγμα το μεταξύ ο Πάκ δεν πετάει και δεν είπα εγώ ότι είναι το ίδιο ποιοτικά. Ρε φίλε, τότε βγήκε αυτή η λέξη, αυτή η πρόταση από το στόμα μου. Ωραία. Να στο αντιστρέψω εγώ και να στο να μου το αντιστρέψεις. Ρε, αλλιώς. Ο Άρης δηλαδή τόσο καλά πατάει, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή. Γενικά. Με βάση το μάτς κόντρα στον Πανιό είναι το πρώτο ημίχρονο, όχι. Με βάση το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Ωραία. Οπότε γίνεται φαβορί, δηλαδή, σύμφωνα με σένα. Λόγω έδρας, εγώ θα σου πω ότι είναι φαβορί. Λόγω έδρας. Δηλαδή, ο Μάτος, ο Βιερίνη και ο Πρίγιοβιτς θα δουν την έδρα και δεν μπορούν να παίξουν. Γιατί δεν έχουν εικόνα από έδρες, είναι άπειροι. Υπάρχει και ένα παιχνίδι στην Τούμπα πριν λίγο καιρό. Ναι, οκ, okay, και. Εντάξει. Άλλο μάτς εκείνο, άλλο αυτό. Εντάξει. Άλλα πολλά περισσότερα παίζουν σε αυτό, λιγότερα παίζουν να σε γίνει. Ακριβώς αυτό. Εντάξει. Εγώ σου λέω τη δικιά μου γνώμη. Ότι λόγω έδρας. Διαφωνώ. Εντάξει. Γι' αυτό, είναι... γι' αυτό είμαστε ο Λίμπερο, Νίκο, γιατί εκφράζουμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Εντάξει. Ακριβώς. Αυτή είναι η ομορφιά του Λίμπερο 107,4. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές γνώμες και πάντα μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια. Και τώρα κλείνει τα μικρόφωνα και πιάνει το προσκοπητή του Παπαδού Πλεθαγέλια. Φεύγουν μικρόφωνα και βλέπετε σε αυτά τα σέντρα που ασχολούνται με τα media, τα dailymedia.gr. Άνω κάτω τα σπίτια. Άνω κάτω ο Λίμπερο. Τα κάνανε, τα σπάσαν όλα. Τι είδο διευθυντή όταν μπήκε 12 η ώρα. Θα το δώσουμε στο Γιαννούλη το γράψει. Καλό. Το Γιαννούλη, θα πάρει κάτι τέτοια στο site, το βάλουμε έτσι. Καλό. Μπήκε ο Ζαγόρας και τους χώρισε στις 12 το βράδυ. Ναι, ναι, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Ωραία, έτσι. Ποιοτικά. Μακελιό στο λίγο. Μακελιό, δεν μιλούνται. Χαλάει το η βραδινή εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είπες κάτι που δεν συμφωνώ. Στα δικά σου μάτια, ναι, στα δικά σου μάτια. Εντάξει. Σου λέω, για μένα ο Άρης οριακά είναι το φαβορί, αν να βάλουμε ένα τίτλο φαβορί, λόγω της έδρας. Okay. Στοιχηματικά το μάτς είναι τριπλή. Okay. Σε αυτό δεν συμφωνείς. Μήπως θες να πούμε ότι είσαι και το φαβορί. Πιστεύω ότι περνάει από πολύ χ το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Αυτά τα παιχνίδια γενικά όλα από το χ ξεκινάνε. Θα έχει πολύ. Ναι, όλα τα παιχνίδια έχει ξεκινάνε. Ναι, είναι και αυτό. Ωραία. Δηλαδή. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ένταση. Ναι. Και θα εξαρτηθεί από τον διαιτητή και το πώς θα τιμωρήσει την ένταση. Που για μένα δεν ανάγκη να τιμωρείται και πάρα πολύ. Σε τέτοια μάτς. Δηλαδή δεν βοηθάει και στο ρυθμό, είναι η αλήθεια. Και ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πάει για να παίξει ποδόσφαιρο όπως κάνει σε όλα τα γήπεδα. Το ίδιο νομίζω θα κάνει και ο Άρης στο γήπεδο του. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Απλά για τον ΠΑΟΚ είναι λίγο ρομαντικό γιατί του λείπουν δύο παίκτες που είναι οι πιο σημαντικοί σε αυτό που θέλει να κάνει ο Λουτσέσκο. Αυτό λίγο με προβληματίζει. Ναι. Γιατί και ο Μαωρίς είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο Πέλκας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σίγουρα. Σημαντικές μονάδες. Γι' αυτό λέω λοιπόν πόντους Βέρμπλουμ, δείξε μας κάτι την Κυριακή. Αν είσαι εσύ αυτός που θα παίξεις, που πιστεύω ότι εσύ θα είσαι. Ωραία. Ναι. Δείξε ότι ρε αδερφέ, παίρνω 1,7 γι' αυτό και γι' αυτό. 1,7. Ναι. Παίρνω 1,7 το χρόνο. Γιατί κόβω, γιατί κλωτσάω, γιατί δεν χάνω μονομαχία. Γιατί μπορεί να την πάω και λίγο καλά την μπάλα μπροστά. Αυτό. Ναι. Δεν σου είπαμε να κάνεις παπάδες, να βάλεις 3 γκολ. Ναι. Μέχρι center forward έχεις παίξει. Αυτά. Αυτό. Εντάξει. Αλλά φοβορεί ο Άρης, μ' ακούστηκε λίγο. Λόγω έδρας σου είπα. Δεν είπα για την ποιότητα ή την κατάσταση των ομάδων. Εγώ σου είπα λόγω της έδρας. Και με τον και με την ΑΕΚ ο Άρης ήταν φαβορί λόγω έδρας. Και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Α, okay. Και με αυτούς. Μάλιστα. Για μένα ναι. Αν είναι το Βικελίδης όπως θα είναι την Κυριακή, ναι. Θα είναι. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Πάνω κάτω το ίδιο θα είναι, μην νομίζεις. Ναι, ρε παιδί μου, okay. Έχει μεγαλύτερο παλμό την Κυριακή. Εντάξει, γιατί μιλάμε για τοπικό ντέρμπι. Αυτό λέω. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι λέω. Τοπικό ντέρμπι. Είναι μια κολόνια που κρατάει χρόνια. Ναι. Δεκαετίες ολόκληρες. Τότε από τις πέμπτες που. Όχι για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Και στον μπάσκετ, βέβαια. Οι πέμπτες που κλείνουν τα σπίτια, τα μαγαζιά και μαζευόσασταν όλοι παρέες και βλέπατε. Έχει την μπάλα Θεός και τα γνωστά. Ναι, αυτά τα. Και τώρα ο ένας χάνει από τη Βόνη και ο άλλος χάνει από την Καρτάγια. Που τα βλέπουν ο Γκάλης και ο Πρέλεβης και λένε τι κάνουν αυτοί. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Ωραία, εντάξει. Εγώ πιστεύω, για να, από πλευρά Σάρι... Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω για να πρόβλημα με το φαβορί, άσε το κομμάτι της έδρας. Ναι. Αγωνιστικά. Ναι, επειδή θα ξαναπούμε μέχρι την Κυριακή. Ωραία. Στον αέρα. Πού θεωρείς ότι υπερέχει ο Άρης αγωνιστικά? Αγωνιστικά. Άσε το κομμάτι της έδρας και της ψυχολογίας και τα... Να μην πω τι, που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Πού θεωρείς ότι υπερέχει, αδελφέ? Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ υπερέχει στην εμπειρία. Στο χώρο και στην ποιότητα. Στο χώρο του κέντρου. Στο χώρο του κέντρου. Με Σιώπη. Ο Σιώπης νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα στο δικό του κομμάτι του παιχνιδιού. Το οποίο ποιο είναι? Στο να κόβει. Στο να κόβει. Στο να κόβει, στο να καλύπτει χώρους. Για μένα είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εκείνη δηλαδή θεωρείς ότι υπερέχει στο χώρο ένα του κέντρου. Ένα κομμάτι σίγουρα είναι αυτό. Άλλο, υπάρχει κομμάτι, άλλο. Σίγουρα είναι αυτό. Για μένα, επίσης, εκεί που υπερέχει ο Άρης έναν του ΠΑΟΚ είναι στο μεσοαμυντικό κομμάτι, στο ανασταλτικό. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί, και πάλι. Όχι, και αυτό μπορείς να το δεις και μέσα από τους αριθμούς, με βάση τις ευκαιρίες που έχει δεχθεί. Βέβαια, εσύ έχεις παίξει και με την ΑΕΚ. Και με τον Αστέρα. Και εγώ έχω παίξει με τον Αστέρα. Και με τον Ολυμπιακό. Και με τον Ολυμπιακό. Και με τον Όφη εκτός. Εμένα μου εμπνέει μεγαλύτερη σιγουριά. Μου εμπνέει μεγάλη σιγουριά βασικά. Ναι, δεν νομίζω ότι η άμυνα του Άρη. Σωστά, έχεις δίκιο. Ο Άρης προσπαθεί να παίξει. Είναι πιο σφιχτός ο Άρης. Δεν παίζει πιο αμυντικά, νομίζω, από σένα. Είναι γενικό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν εξαιρέσεις ένα-δύο ημίχρονα μέσα στην σεζόν μέχρι στιγμής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, οκ. Okay. Μάλλον τον έχω δει πολύ εγώ τον Άρη. Από μένα λιγότερο θα τον έχεις δει. Έχω πολύ εικόνα, ναι, όπως, αυτό λέω. Όπως και να έχει. Αυτό λέω, μάλλον θα... δεν έχω καλή εικόνα. Οκ, okay, εντάξει. Οπότε δηλαδή θεωρείς ότι το κομμάτι του κέντρου θα είναι κομβικό. Στο σίγουρα. Να γύρει πλάστικα υπέρ του ενός ή του άλλου. Σίγουρα. Ωραία. Ο Άρης είπαμε θα έχει Σιώπη. Σιώπη και Μπάσα λογικά. Και Μπάσα. Και Μπάσα. Αν δεν βάλει τον Ματίγια, δεν νομίζω να τον βάλει τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Και μπροστά του ποιος? 4-2-3-1. Ο Ντιγκινί. Ναι. Πίσω από το Γιουνές και ο Ματέο Γκαρσία με τον Γκάμ. Με τον Γκάμ. Σε εκείνο το μάτσι του Μπάν τον είχε από στην δεκάδα. 0-2 ήταν το παιχνίδι. Άρισε πολύ να τον βάλει. Λέω εγώ. Άρισε πολύ να τον βάλει. Έτσι όπως τον πάω σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων. Οκ. Οπότε δηλαδή θα έχεις Μπάσα και Σιώπη απέναντι νομίζω σε Βέρμπλουμ και Κάνιας. Περιμένω να δούμε και τις δύο τελευταίες προπονήσεις. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα είναι. Μάλιστα. Ναι. Okay. Εντάξει, το κρατάμε ρε φίλε. Το κρατάμε. Είπες την, την άποψή σου για το... Εγώ βλέπεις ότι δεν μιλάω υποτιμητικά για τις δικές σου απόψεις. Εσύ επιμένεις να το κάνεις. Με τα βιχαλάκια και τα... Okay. Εντάξει, την τρίτη μέρα. Στην τρίτη εκπομπή της εβδομάδας κατάφερα να τσιτώσει. Ναι, αλλά πάλι εγώ δεν αφήνω. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε φίλε. Φτάνει Κυριακή. Εγώ σέβομαι την άποψή σου. Και ούτε κάνω. Καταλαβες. Θεωρείς ότι οι δυο ομάδες δεν έχουν ποιοτική διαφορά. Το θεωρείς νορμάλ, ας πούμε. Είπα εγώ ότι δεν έχω ποιοτική διαφορά. Πάλι βάζει λόγια στο στόμα μου. Δεύτερη φορά. Θα το ματσάρει έδρα, αυτό δεν μου λες. Πάλι βάζει λόγια. Είπα εγώ ότι δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Ναι, ρε παιδί μου, έχεις πιο ποιοτική ομάδα από μένα. Ναι. Έχεις καλύτερες ομάδες. Αλλά σε αυτό το μάτς μπορεί να μην παίξει ρόλο αυτό. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, αλλά ρε φίλε, εγώ βλέπω από την αρχή της χρονιάς έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είναι μαγκωμένος. Ναι. Τον είδες μαγκωμένο με τον Σπαρτάκ Μόσχας, ας πούμε, ή με τη Βασιλεία. Στο πρωτάθλημα, ρε Νίκο. Α, στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Τον είδες μαγκωμένο λοιπόν μια ομάδα. Γιατί του βγήκε που δεν έχει κάνει όλη η ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ πρόσεξε με λίγο. Εντάξει, επειδή το έχω συζητήσει και με ανθρώπους του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα. Yeah. Όχι κυτρινών μαύρων αποχρώσεων και δικό σου αποχρώσεων. Πολύ ωραία. Έτσι. Προετοιμάστηκε για τα παιχνίδια του Champions League. Ακριβώς. Τα έδωσε όλα. Ακριβώς. Έσκασε. Πολύ σωστά. Και μέσα στη... και μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα πάει με το ζόρι. Με το ζόρι και έχει 6-6. Έχει την ουσία. Ακριβώς. Αυτή μένει πάντα στο τέλος, φίλε. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να ξεζοριστεί από αυτή την εβδομάδα που έχει ξεκούραση. Πολύ πιθανό. Να ξεζοριστεί. Πολύ πιθανό όμως και να μην ξεζοριστεί πάλι. Επίσης, οι δύο που είναι υπερσκασμένοι παίρνουν και ανάσεις λόγω τραυματισμού. Τι να κάνουμε. Τραυματίστηκαν. Αλλά δεν είναι εκεί. Ξοπέλκας ειδικά. Κατάλαβες. Σκέφτομαι να ξεζοριστεί κιόλας. Τέλος πάντων. Okay. Okay. Τα κρατάμε όλα αυτά. Εδώ, την τρίτη εδώ θα είμαστε πάλι. Θεωρίες επί χάρτου κάνουμε ακριβώς. Να τα πούμε. Champions League θα έχει τρίτη, θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Είναι η αλήθεια. Και τσολό. Champions League ποδοσφαιρικό, μπασκετικό. Τι ώρα παίζετε την άλλη εβδομάδα? 8 παρατέτατο. Κακό. 8 παρατέτατο, Νίκο Παδόπουλε. Ποια μέρα? Δύσκολα μας βλέπω. Τρίτη. Τρίτη, ναι. 8 παρατέτατο. Ναι, όχι, ναι. Δεν είναι 7 και 55. Όχι, αυτό είναι το Champions League. Κάτσε, και τι λες τώρα. Εγώ σου μιλάω για μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο την Πέμπτη, την άλλη είναι 10 η ώρα. Α, το ποδόσφαιρο. Ναι, την άλλη Πέμπτη, 10 η ώρα. Εντάξει, ναι. 10 η ώρα είναι. Μια χαρά. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Τι.
65-54 τον Μπαρτσελόνα Μπάγερν Μονάχου, το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Για την Ευρωλίγκα, το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη. Πάμε τόσο εύκολα να ανοίξει την Γκραν Κανάρια, δεν έχω το σκορ μπροστά μου. Αλλά δεν είναι δύσκολο. 103-87, κάπου εκεί ήταν το σκορ. Και με μεγάλο σκορ ο Παναθηναϊκός εύκολα. Στην έδρα του τέτοια μάτσα έχει τον τρόπο να τα καθαρίζει εύκολα. 102-87 ο Παναθηναϊκός. Εκτός από αυτήν που έχει το θέμα, ολοκληρώνει την διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκα με μία ήττα στο Μόναχο από την Bayern και σήμερα με την νίκη επί της Γκραν Κανάρια. Ολυμπιακός χθες νίξε την Μπασκόνια, αύριο παίζει με την Αρμάνι Μιλάνο. Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Την Αρμάνι Τζινς. Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και χθες. Δεν είναι Αρμάνι Τζινς πλέον, λέγεται AX Μιλάνο. AX Αρμάνι Μιλάνο. Γιατί το Αρμάνι Τζινς ήταν η παλιά φίρμα των Τζινς του Αρμάνι. Ναι. Τώρα η νέα φίρμα είναι AX. Μάλιστα. Έτσι λέγεται. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και χθες και έκανε το 2-2. Έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο από την ομιλία του Μπλατ στα αποδυτήρια. Ό,τι. Ο οποίος Μπλατ με την ομάδα του έχει κάνει δύο νίκες, αποθεώνει τον Γιώργο Μπόγρι, ρε φίλε. Το Γιώργο Μπόγρι. Γιατί τέτοιους παίκτες θέλουν οι προπονητές. Ναι. Στρατιώτες, χιλιά του πολέμου. Γιώργο, θέλω να μπεις 1,5 λεπτό και να κάνεις 4 φάουλ. Ναι, coach, μπαίνει μέσα 4 λεπτά. 1,5 λεπτό, 4 φάουλ έξω. Τελείωσε. Αυτό θέλει ο προπονητής. Αυτό θέλουν στις ομάδες, ρε φίλε, προπονητές. Στρατιώτες, σκυλιά του πολέμου, πιστά σκυλιά. Γιώργος Μπόγρι, μπήκε 4 λεπτά. Δεν είσαι αντικειμενικός με Μπόγρι, και το ξέρω. Όχι, αντικειμενικός είμαι, αλήθεια. Ναι. Αντικειμενικός είμαι. Αυτό. Μπορεί ο Ερέρα μεθαύριο από το Σιώπη να θέλει το μόνο που να κάνει να είναι να κόβει. Ναι. Δεν τον νοιάζει να κάνει με την μπάλα στα πόδια του, ρε παιδί μου. Ωραία. Μπορεί ο Λουτσέσκο από το Βέρμπου να θέλει να δίνει την μπάλα σωστά στα 5 μέτρα, να μην τον ενδιαφέρει να την πάει κάθετα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προπονητές έχουν ρόλους για κάθε παίχτη. Ναι. Και σου λέω, χθες ο Ολυμπιακός έχει κάνει 2-2 με την Μπασκόνια. Έχει ένα βίντεο που τα ανέβασε ο Ολυμπιακός στα social media. Είναι 2,5 λεπτά. Δεν ξέρω αν είναι όλη η ομιλία του Μπλάτσα στα αποδυτήρια με το τέλος του αγώνα. Που συνήθως οι προπονητές δεν μιλάνε στους παίχτες με στα αποδυτήρια με το τέλος του αγώνα. Σπάνια, γιατί τα νεύρα είναι λίγο τεντωμένα και τέτοια. Και η υπερένταση. Και μπορεί εκεί πέρα πάνω να υποθεί και καμιά χοντράδα. Αλλά αυτό που δημοσίευσε, σου λέω. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός την Μπασκόνια. Έχει παίξει πάλι πολύ καλό μπάσκετ όπως έπαιξε με τη Χίμκι. Και ξεχωρίζει τον Μπόγρι, ρε φίλε. Ξεχωρίζει τον Μπογρίνιο. Και λέει κιόλας, 2 μήνες τον έχουμε εδώ και τον βάζουμε να παίζει και τέτοια. Το λέει στα ίσα ο Μπλάτ αυτή τεράστια μορφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, 65-54 είναι τον Μπαρτσελόνα Μπάγερν Μονάχου. Να δούμε αν η Μπαρτσελόνα θα πάρει την πρώτη νίκη φέτος στην Ευρωλίγκα. Λεφτάρισε πάλι η Μπαρτσελόνα φέτος, πήρε ένα καλό παίχτες. Αλλά προπονητή Πέσιτς. Μη χαθούν όλο αυτό το σέρβικο παρεάκι. Μη χαθεί. Τι να πάει η Μπαρτσελόνα στον άνθρωπο του, στον άνθρωπο ο οποίος. Ποιον? Φίλε, στον άνθρωπο ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, τη έδωσε ω παίκτη τελευταία τη Ευρωλίγκα. Στον άνθρωπο. Όχι, ρε. Ποιον? Και τώρα προπονητή τη Αλγύρη. Πάνε, ρίχτα όλα εκεί. Καταρχά έχει σπίτι στη Βαρκελόνη και όπως άμα διαβάσει το βιβλίο του, λέει ότι η Βαρκελόνη είναι αγαπημένη του πόλη. Έχει σπίτι εκεί, ωραία, και θεωρεί το πιο ωραίο μέρος για να ζει. Αυτό είναι η σύμβολη με τη Αλγύρη. Ρίχτα, όσα θέλει. Πόσα θέλει η Αλγύρη. Τόσα λεφτά έχει η Μπαρτσελόνα. Από το ποδόσφαιρο τα παίρνει κι εσύ. Και διάβαζα σήμερα ένα κείμενο πολύ κράσινο το Σίγκλετον. Ότι είναι μέχρι στιγμής φάντασμα. Καλά, εντάξει, γιατί πατάς ένα κουμπί και μπαίνεις κατευθείαν στην ομάδα και παίζεις. Ρώτα τον Παναθηναϊκό αν του λείπει ο Σίγκλετον ή όχι στα πρώτα μάτσα. Ειδικά. Τρίποντο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη Στοίχημαν καθημερινά μπορείτε να βρείτε μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Στη Στοίχημαν. Μπορείτε να παίζετε 24 ώρες το 24ωρο από όποιον είστε με τις εφαρμογές για Android και iOS. Έχετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα την τεχνική υποστήριξη. Έχετε την επιλογή του cash out, δηλαδή την ώρα του αγώνα στο live, πρωτού τελειώσει το παιχνίδι να βγάλετε τα χρήματά σας. Όλα αυτά τα προσφέρει η Stoiximan.gr που είναι μαζί μας από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Συνοδοιπόρος μας Νίκος Παπαδόπουλος. Στην ραδιοφωνική μας πορεία φέτος. Καλό. Στοίχημα. Θα μπείτε στην εφαρμογή, παίξετε το Άρη ΠΑΟΚ. Θέλετε άσο, κόκκινη θέλετε χ, θέλετε κόκκινη. Θεωρείς τον Άρη φαβορή. Μπαίνεις και παίζεις Άρη. Η στοίχημα αλήθεια τον έχει φαβορή τον Άρη, πώς εσύ? Όχι. Δεν τον έχει. Προχθές ήταν στα 4. Δεν είναι μοιρασμένα. Στα 4 φράγκα. Ναι. Από χθες άρχισε να παίζει. Θα πέσει, θα πέφτει. Στα 4 ήταν σίγουρα. 4 φράγκα. 4 φράγκα. Οκ. Δεν την μπερδεύτηκα. Να απαντάω. Τι είχε και το θυμάσαι, ρε φίλε. Να, αυτά έχουν λείψει. Χθες άρχισε να πέφτει. Έχουν λείψει αυτά, ρε φίλε. Για δες λίγο πόσο είναι τώρα. Λοιπόν, περίμενα, το δούμε τώρα. Ποιος είναι αυτός? Δεν έχω την εφαρμογή στο κινητό, αυτό είναι το θέμα, αλλά οκ. Okay, θα το δούμε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε. Να την κατεβάσεις, Νίκο. Αφού ξέρεις, δεν είμαι φαν του σπορ, ρε φίλε, εγώ πολύ. Δεν είμαι. Λοιπόν, περίμενε.
Δεν το βρίσκω. Θα φάμε ώρα τώρα εδώ πέρα. Περίμενα, πάμε ραδιοφωνικό. Υπολογιστή, Ρενικό, περίμενε. Δεν κάνουμε κάτι ραδιοφωνικό. Περίμενε. Ποιον υπολογιστή, φίλε? Ε, α, οκ. Υπάρχουν ζητήματα. Θα σε δώσω στα ίσα. Δεν φταίω εγώ, Ρενικό. Θα σε δώσω 100%. Super League, προβολή. Λοιπόν. Κέφτει κι άλλο. 3,65 έχει πάει ο Άσος. ΠΑΟΚ. 2,25. Καλό. Και 3,20 το Χ. Ωραία. 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 Ίσως είναι και γκολ αυτό το παιχνίδι. 1-1. Περίμενε. Όπως είδε εδώ το μάτσο, όλοι χαρούμενοι. Μια χαρά. Κάτσε. Διπλή ευκαιρία, Άσο Χ 1,70. Καλό μέσα θέλω. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Ναι. 2-0-5. Καλό. Ναι, το όχι 1-73. Καλό. Λοιπόν, ακριβές σύνολο γκολ, συνολικά γκολ, ακριβές σκορ. 1-1. Όλοι χαρούμενοι. 6 φράγκα. Α, χαρά. 1-0-8. Το 1-0 δίνει 8 φράγκα. Το 2-0-18. Το 0-4 πόσο δίνει, φίλε? 0-4. Το έχει. Δεν νομίζω να το έχει. Το έχει. Μάλιστα. Έχει 0-4-71. Ωραίο. 71 φράγκα. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Το 3-0, κάτσε να το δω. 3-0, έτσι και πάρει. 56 φράγκα. Ωραίο. Ωραίο και το 3-0. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μπασκετικά θα πούμε ή όχι σήμερα? Ό,τι θες. Θα πούμε, κάνουμε λίγο να δούμε τι γίνεται Ευρωλίγκα. Τι έγινε, να πούμε για τον Τέπι στο ΠΑΟΚ. Από τον Άρη, από ό,τι βλέπω σήμερα, έχει μια παρουσία του Γουλιέλμου στην προπόνηση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίπο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Πάρα θα πάμε για ακόμα 25 λεπτά. Εδώ στη συχνότητα του Λίμπερο. Μπαρτσελόνα, Μπάγερ Μονάχο 76-67. 3-54 το τέλος. Θα... Α, δεν το χάσει, το χάσει. Δεν νομίζω. Καλά. Σκολα. Αν σε πλησιάσει και άλλο Μπάγερ θα το χάσει. Α, αποκλείεται. Κάτσε, η Μπάγερ. Το χάσει. Θα πλησιάσει κι άλλο. 66-69 η Μπάγερ, λοιπόν. Με τον Τζέντοβιτς. Αφού είναι Τζέντοβιτς. Τζέντοβιτς. Ναι, ναι, γιατί αυτό το, η γραμμή που έχει πρώτα είναι από το G. D είναι G στα. Τζέντοβιτς. Κάτι Βόσνιος είναι αυτός. Μάλιστα. Καλά, δεν περιμένω. Έχεις δει καθόλου Ευρωλίγκα φέτος? Έχεις δει καθόλου Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Όχι, όχι. Για λίγο τον Παναθηναϊκό που το βλέπαμε. Πού τον βλέπαμε? Με την Μπάγερ. Δεν σε απασχολεί? Που τον παρακολουθούσε την Τρίτη. Δεν σε απασχολεί? Δεν σε ενδιαφέρει τον μπασκετάκι, ρε φίλε? Αρχή είναι, ρε Νίκο. Καλά, στην αρχή να έχεις μια εικόνα, ρε αδελφέ. Εγώ με την Ευρωλίγκα ασχολούμαι μετά. Άρε, γιατί ασχολείσαι μετά, δηλαδή, από την αρχή έτσι λίγο να δεις τι γίνεται και τι παίζεις? Πιο πάντα. Πολύ έχω δει NBA αυτή τη στιγμή παρά Ευρωλίγκα. Είναι η πραγματικότητα. Okay, δεκτών. Καλό είναι και αυτό. Δεκτών. Τίμιο. Λοιπόν. Σήμερα έχει Λεμπρόν. Τι ώρα? Πολύ άγρια. Πρέπει να είναι αγριοξημερώματα. Κάτι 5.30 και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά. Άστο. Ναι. Μπορεί να το προλάβουμε εκεί προς το τέλος. Αν ξυπνήσω κατά τις 7.30-8 παρά. Κάτσε να δούμε. Αν είναι όντως 5.30, επειδή έχουμε για ξύπνημα νωρίς. Ναι. Μπορεί να προλάβουμε λίγο. Ευκαιρία, να κάτσω τώρα που το σκέφτηκα έτσι. Να δούμε λίγο Λεμπρόν, ρε φίλε. Okay. Showtime. Δεν θα με χαρακτηρίζει λεμπρονικό, αλλά. Showtime. Να τον βλέπει είναι λίγο χαρά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Μπάσκετ που. Και στα 5.30 νομίζω είναι. Περίμενε τώρα, περίμενε. Θα ανοίξω εδώ εφαρμογή. NBA, γλυκά το βρήκα. Λοιπόν. Όχι, αυτά είναι τα χθεσινά. Τρομερό. Παρασκευή. 5.30 ώρα. 5.30, ναι. Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers. Στο LA, στο LA. Ή όχι. Νομίζω στο Portland. Στο Portland, αλλιώς θα βγάζει εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει. Φιλαδέλφια, Σικάγο στις 3 και Wizards Heat στις 3. Και λίγο Λεμπρόν σήμερα, ναι, θα δούμε λίγο. Οι Bulls έχουν έρθει βέβαια φέτος. Πέρα από τον Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Ντένις Ρόντμαν είναι καλή. And now! Λοιπόν, πώς πήγε τα ημάδα, δεν βλέπω, ρε φίλε. Δεν είναι το σκορ που θα κερδίσει η Μπάγερ Μονάχου, θα το γυρίσει το παιχνίδι. Δεν νομίζω. 76-69, καλά. Κάτσε να φτάσει λίγο ακόμα εκεί, να φτάσει 76-72-73. Φίξει λίγο. Δεν πατήσω να μην βάλει τίποτα άλλο μέχρι το τέλος. Μίλα μου λίγο για Μιλένκο Τέπιτς. Μιλένκο Τέπιτς, φίλε, ποιος να το έλεγε, θα επέστρεφε. Στα 31 του, 32 του. Ανακοινώθηκε κιόλας από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το story είναι λίγο πολύ γνωστό στη λογική ότι ο τραυματισμός του Τζαμάλ Τζόουνς είναι ερωτηματικό. Γιατί είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ περίεργο στον Αχίλιο Τένοντα. Έχω εικόνα από τον Τζόουνς τη Δευτέρα στην προπόνηση να φτάνει στο γήπεδο και το αριστερό του πόδι το πατάει δύσκολα. Δηλαδή στο περπάτημα να ζορίζεται. Ναι. Και ενώ έχει και όλα αυτά τα. Πώς τα λένε αυτά τα αυτοκόλλητα που φοράνε. Έλα, κόλλησα τώρα. Κινέζιο. Κινέζιο δεν τα λένε. Κινέζιο νομίζω. Αυτά ρε, τα που είναι μια γραμμή, ας πούμε, που είναι. Και στο κρατάει ζεστό και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Όχι το tape. Αυτά που φοράνε πολλές φορές και. Τα έχεις δει, μωρέ, που είναι άρεσε πολλές φορές καφέ. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
Δεν είναι να παίξει αύριο, μεθαύριο μάλλον τον Προμηθέα ο Jones. Και σε περίπου δύο εβδομάδες θα ξέρει ο ΠΑΟΚ τι γίνει με τον Jones ακριβώς. Δηλαδή σίγουρα θα χάσει και τον Προμηθέα και την Χαποέλ Χολών και το Χολαργό και την Ναντέρ μετά, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σε διακόψω. Έλα, παρακαλώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Πλέον έχουμε ανακοίνωση. Έλα. Sold out. Όχι, όχι, όχι. Έλα, ρε. Περίμενε. Λοιπόν. Κορυφών διαγωνία. Ανακοίνωση. Μείνει στο ζεμέστο Λίμπερο. Ανακοίνωση του Super 3. Κάντε, ρε φίλε, εγώ λέω τόση ώρα θα μου πει. Ναι. Δεν έκανα παίχτη. Όχι, όχι. Ανακοίνωση του όχι μόνο του Super 3, όλων των συνδέσμων του Άρη. Διαβάζετε στον αέρα. Διάβασε τίποτα πριν του τύπη. Μετά από 6 αγωνιστικές. Την έχει δει όλοι. Έχει χιλιοϋποθεί όχι μόνο από εμάς, αλλά και από όλο το Πανελλήνιο η δυναμική επιστροφή τη ομάδα και του κόσμου. Ναι. Του κόσμου της, έφτασε η στιγμή για τον ντέρμπι της πόλης. Mm. Σε παρένθεση, χωρίς γελαστές φατσούλες, Γιωργάκη. Mm. Με αυτούς. Διαβάζετε σύλλεση στον αέρα. Έλαντε. Mm. Με αυτούς που αλλάζουν DNA κάθε πενταετία σαν τις. Σαλαμάτρες δεν νομίζεις. Όχι. Λοιπόν, με τους λαγούς της κάθε κυβέρνησης. Και αναλόγως πώς πάνε τα γκάλοπ, τις πάπιες είναι δυνάμει μετέπειτα κυβέρνηση. Με αυτούς που τους κλέψαν οι κόκκινοι πολλά πρωταθλήματα, όπως λένε, τη δεκαετία του 70. Και από την οργή τους δώσαν την Τούμπα το 1975. 5 με 7 αυτά. Να την κάνει. Κάτσε, ρε φίλε, έβγαλε ανακοίνωση ο οργανωμένο παιδί του Άρη. Σε ρώτησα και πριν. Διαβάζετε. Δεν έχει τίποτα σου είπα. Ουσιαστικά σου είπα, δες την πρώτα και μετά σε να διαβάζει. Έχει βρισκές. Ωραία, συνέχισε με τον μπάσκετ, θα διαβάσω. Με περιμένω για ποτό, προλαβαίνω. Ε? Με περιμένω, θα σε διαβάσει μέχρι τώρα, θα πάει όποιο ποτό. Ωραία, συνέχισε με τον μπάσκετ, μόλι τελείωσε, θα διαβάσω όμω κανονικά. Συνέχισε, διαβάζω. Ωραία, συνεχίσω. Λοιπόν, δεν έχει ρε φίλε βρυσιέ. Για τι σαλαμάδε και για τον λοιπόν, λαγού κυβέρνηση. Λοιπόν, με αυτού που κρεμάσαν το πανί στο Βόλο, είναι ψέματα. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, με επίσημη οπαδική αντιπροσωπεία ανάμεσα στα ερυθρόλευκα. Λοιπόν, πού να μην σα κλέβαν και πρωταθλήματα με αυτού που για χρόνια δύναμή του μόνο οι υπουργοί του Πασόκ, Τσοχατζόπουλο, Διαρκεία. Ρεαχάρισε ότι μια κούτα τσιγάρα δεν τον στείλατε. Υποφέρομαι, Σκουμπίτσα, αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Βενιζέλο σε καρβέλι πρωταθλήματος για τα 2.300 χρόνια στη Θεσσαλονίκη στο 85, την επόμενη χρονιά, ενδέκατη. Λοιπόν, με αυτούς που γλύφανε μετά από χρόνια τον πολυμετοχικό και τους σώσαν οικονομικά, με αυτούς που γλύφανε τα χανούμενα όταν επέστρεφαν να τους δείξουν τα μονοπάτια στην ΕΠΟ και την είδαν καπάκι, χνηλάτες και χαλίφιδες. Με αυτούς που τους φταίει η Αθήνα και το ΠΟΚ και έχουν γίνει να αλλάξει. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Και των τριών αναδιαστήματα, σαν σκανδιναβέζες που κάνουν ασφάλεια για τον επικείμενο, δεν μπορώ να το πω. Επίσης, έρχονται στα νησιά, επίσης δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν. Λάι του Άρη, λοιπόν, με αυτούς που παίζουν παιχνίδι την Κυριακή, με αυτούς που κλεβάσαν και πολεμήσαν ανελίτα τον κόσμο και το σύλλογο για να μην ξαναπατήσει τα πόδια τα τελευταία χρόνια, με αυτούς που σε συνδυασμό με το μηντιακό κατεστημένο της πόλης εργολαβικά προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια συλλογική και οπαδική γενοκτονία. Λοιπόν. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, να μην πεταχτεί τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ούτε εγώ ποτέ τσιγάρο. Το περιστατικό με την κουρομπέλια είναι ακόμα στο μυαλό μας και δεν θα το αφήσουμε να ξανασυμβεί. 25.000 κόσμος θα γίνει ο καθένας ξεχωριστά ένας πυρσός με τη φωνή του και την ψυχή του για 90 λεπτά. Διδάξαμε σε όλη την Ευρώπη το δαχτυλίδι της φωτιάς και κάποιοι προσπαθήσαν να το αντιγράψουν. Το δαχτυλίδι της φωνής και της ψυχής την Κυριακή δεν θα μπορέσει να το αντιγράψει κανείς. Μη μας παρασύρουν από θυμό, στο θυμό μας με πράξεις που πληγώσουν το Θεό. Λάθη ξέρουμε να κάνουμε και μόνοι μας. Δεν θα δώσουμε σε κανένα τη χαρά το λάθος μας να γίνει η ικανοποίησή τους. Στο μυαλό μας, σε αυτούς μας και στους δίπλα μας, γιατί μπορεί να υπάρξουν εξαγριωμένοι και χαρτζηλικωμένοι από αλλού αργιανείς εισαγωγικά. Έχουν δημιουργηθεί επιτροπές που η φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη έγινε στρακαστούρκα για παιδικό πάρτι και τα μπουκάλια στο κύπελο γίνανε μπουκάλια με περιεχόμενο σουρωτής. Μεγάλη προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο του κηπέδου όταν πλησιάζει η αποστολή του ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, για να μην. Γίνει το οτιδήποτε επίσης θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτά. Και έχει και ένα αστερόγραφο για τον Γιώργο Σαββίδη που επίσης δεν μπορώ να το διαβάσω. Αυτά μπορείτε να διαβάσετε και στο Facebook του συνδέσμου και σε λίγο στο Λαμπαουτάρι στην ανακοίνωση των οργανωμένων παδών του Άρη όλων των συνδέσμων για το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε με τον μπασκετικό κομμάτι και την απόκτηση του Μιλένκο Τέπιτς από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νίκο Μοσχοβίτη. Με έχει συνεπάρει η ανακοίνωση, φίλε. Δεν μπορώ να. Ήμασταν υποχρεωμένοι να τη διαβάζουμε. Θα διαβάζαμε μια ανακοίνωση αν υπήρχε από πλευρά ΠΑΟΚ. Ναι, εννοείται. Έτσι. Εννοείται και δεν διάβασα όλοι. Να μπω στο 1926GR, να δω αν είχα μια ανακοίνωση να διαβάσω στον αέρα. Ωραία. Ναι. Υπάρχει τέτοιο site. Βέβαια. Α, δεν το ξέρω, φίλε. Συγγνώμη. Εντάξει. Γι' αυτό είναι λίμπερο, φίλε. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι στο Λονδίνο. Ναι. Ποιοι. Αυτοί κάτω, οι δύο. Μάλλον, ξέρω εγώ. Και εμεί τι κάνουμε, Σαλονίκη. Παραγωγέ, φίλε, λεφτά έχουν. Έχουν λεφτά. Έτσι είναι. Κύπριοι και αυτοί, γι' αυτό έχουν λεφτά. Γι' αυτό, τι νόμιζες. Πώς λένε ο Ανδρέας, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο άνεργος. Έμεγα 8 χρόνια. Η παπά. Η παπά. Τα κάνει ένα παιδί. Έμεγα 8 χρόνια.
Ένα κουτάλι κρούνια. Άνεργος. Και πώς ζει, ρε φίλε. Δεν είναι κανένας. Αναστέλλεται. Τι κάρφωμα έκανε αυτός, ρε. Αναστέλλεται κανένας. Μπαρτέλ. Ωραίο κάρφωμα έκανε. Δεν θα το γύρισει. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Έβαλε το τρίποδο πριν και το έκανε 79-69 στα 2,5 λεπτά. Δεν θα το γύρισει. Αν δεν το βάζε, θα το έχανε. Δεν θα το γύρισει. Το έβαλε το τρίποδο, ένα λεπτό έχει. Εντάξει, 8 πόντι είναι. Καθάρισε. Το πήρε η Μπαρτσελόνα, θα πάρει την πρώτη νίκη. Επιτέλους. Ναι. Τι θες να σου πω εγώ, ρε φίλε, μετά την ανακοίνωση που διάβασες, δηλαδή. Να συνεχίσουμε για τα μπασκετικά. Έριξε το επίπεδο πολύ χαμηλά. Τι είναι, τι είναι, ναι, ναι, διάβασα μια ανακοίνωση. Μην αφήσει λοιπόν. Σε παρακαλώ, Νίκο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί που έμεινα. Ναι. Η περίπτωση του Τέπης, λοιπόν, προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα στη λογική ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πορευτεί χωρίς ένα παίχτη στην περιφέρειά του. Χάνοντας το μοναδικό παίχτη στην περιφέρειά του που έχει μέγεθος, όπως είναι ο Τζαμάλ Τζόουνς. Δηλαδή ένα πιο ψηλό παίχτη σε σχέση με τους κοντύτερους που διαθέτει. Ο Τέπης ήταν ελεύθερος. Έκανε μια καλή διετία στην Ιταλία. Να πω την αλήθεια, τα ψάχνα πριν έρθω και. Επειδή τον είχα χάσει, ξέρω ότι είναι στην Ιταλία μετά την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει κάνει δύο πραγματικά καλές χρονιές και στην Κάπο Ντορλάντο και στην Μπρίντιζη πέρσι. Ηλικία? 31. Α, καλά είναι, εντάξει. Το Φεβρουάριο τα κλείνει. Τα 31. Μάλιστα και μέσα από την παρουσία του στην Ιταλία, στα πρώτα παράθυρα επέστρεψε η εθνική ομάδα της Σερβίας, που εντάξει έχει πολλές απουσίες εννοείται από τους πρωτοκλασσάτους παίχτες, αλλά ήταν εκεί τον περασμένο Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο. Εντάξει, είναι ένας παίχτης ο οποίος από την προηγούμενη παρουσία του στον ΠΑΟΚ κανένας δεν είχε κάποιο παράπονο. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει μεγάλη εμπειρία και από το πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι, πήρε το ασημένιο μετάλλιο το 2009 στην Πολωνία. Πήγα να πάθω και εγώ. Πήγα να πάθω. Το 2011 με τον Παναθηναϊκό είχε πάρει την Ευρωλίγκα. Εντάξει, προφανώς από εκεί και μετά η καριέρα του δεν πήρε την πορεία που θα πήραν οι περισσότεροι. Μετά τον περισσότερο Παναθηναϊκό δηλαδή. Δεν κατάφερε να μείνει σε ψηλό επίπεδο. Πήγε στην Ισπανία στην Καχασόλ, επέστρεψε στην Παρτιζάν, ήρθε στον ΠΑΟΚ. Μετά πήγε στην Ιταλία, στην Κάμπο Ντορλάντο πρόπερση και πέρσι στην Πρίντιζη. Είναι ένας παίχτης που, okay, δεν είναι σκόρερ, έτσι, δεν είναι κάποιος εντυπωσιακός παίχτης, αλλά ένας παίχτης ο οποίος, αν είναι έτοιμος σωματικά, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, γιατί και την εμπειρία έχει και εγώ το περιβάλλον το ξέρει. Και αν είναι καλά αύριο που είναι να έρθει και τελειώσουν όλες τις διαδικασίες για τη συμμετοχή του, εγώ νομίζω το Σάββατο θα είναι διαθέσιμος στο Μάτς με τον Προμηθέα. Τόσο γρήγορα. Και είναι και απαραίτητος στο Μάτς με τον Προμηθέα. Είναι απαραίτητος γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια πολύ καλή ομάδα. Ο Προμηθέας νίκησε χθες 79-77 την Ολύμπια Λουμπλιάνας, έκανε το 2-2 στο Basketball Champions League. Η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν του ταιριάζει και καθόλου σωματικά. Δεν του ταιριάζει. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις ήττες στο κεφάλι του συνεχόμενες. Κάτι που το έλεγα και πριν, ότι οι ήττες όταν έρχονται χαλάνε καταστάσεις. Δεν είναι ευχάριστη κατά. Δεν πας ευχάριστα στην προπόνηση όταν έχεις ήττα στο κεφάλι σου. Ωραία. Και αντιμετωπίζει μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, του Γκος, του Χάτσερ, του Αθηναίου, του Κόνιαρη, του Ζάρα. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει το μοναδικό κοντό που έχει, είναι ο Γκίκας. Έχει το Λίποβε που είναι 2 μέτρα, έχει το Κασελάκι που είναι 2 μέτρα και κάτι, έχει το Ρίο Μπράουν που είναι 2 μέτρα, έχει το Σαλούστρο που είναι 2 μέτρα. Δεν ταιριάζει καθόλου. Μπορεί να βγει σε καλό αυτό, έτσι, ναι, το Σάββατο. Αλλά μπορεί να βγει σε κακό. Και είναι μάτς το οποίο, OK, είναι τρίτη αγωνιστική και όλα αυτά, αλλά πρέπει να το πάρει. Γιατί έχει πολύ επενδυτικό πρόγραμμα. Ξεκινάει με τον Προμηθέα. Θα πάει στο Ισραήλ να παίξει με την Χάπο Ελχολών με στην ομάδα η οποία Χάπο Ελχολών χθες είχε ένα εκατοστάρι κόσμο στη Βενετία, Πετσιά και έχασε δεύτερη παράταση από τη Βενέτσια. Και είναι και πολύ καλή ομάδα και έχει πολύ καλή έδρα. Έχει μετά να πάει να παίξει μέσα στο Χολαργό στην Αθήνα με ταξίδι στο Ισραήλ. Ξανά ταξίδι στην Αθήνα με μια ομάδα η οποία, τα έχουμε ξαναπεί, θα περιμένει όλη τη βδομάδα ένα παιχνίδι. Οπότε, όπως έγινε και στην περίπτωση του Γκος, που με το που έγινε ακριβές τουλάχιστον το πόσο θα λείψει, προέκυψε η λύση του Παπαντονίου, έτσι και τώρα που ο Τζαμάλ Τζόουνς θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να επιστρέψει, και αυτό είναι ερωτηματικό το αν θα επιστρέψει μετά από 2 εβδομάδες, γι' αυτό λέω το τουλάχιστον, προκύπτει η λύση του Τέπιτς. Η διαφορά τώρα εδώ είναι άλλη. Ότι ο Παπαντονίου ήρθε με συμφωνία για ένα μήνα, ο Τέπιτς ήρθε με συμφωνία για όλο τον χρόνο. Ωραία. Μονοετές. Ναι, με συμβόλαιο για μέχρι το τέλος σεζόν. Οπότε, αν ο Τζόουνς επιστρέψει, θα είναι στο ρόστερ,
και ο Τέπιτς και ο Τζόνς, λέω εγώ, μετά από δύο εβδομάδες περίπου που θα ξανακάνει μια εξέταση ο Αμερικανός. Αν όχι, ναι. Καταρχάς δεν μπορεί να μείνουν και οι δύο, γιατί θα πρέπει ο ένας μόνο να παίζει στην, αυτό ήθελα, στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 7 ξένους για την Ελλάδα που μπορούν να παίζουν 6. Ναι. Τώρα ο Τέπιτς αντικαθιστά τον Τζόνς. Αν ο Τζόνς επιστρέψει κομπλέ σε δύο εβδομάδες, τότε θα δούμε τι ανακατάταξη μπορεί να υπάρξει στο ρόστερ. Αν όχι, ο Τέπιτς. Αν ο Τζόνς δηλαδή χρειαστεί κανένα μήνα, 1,5-2 ξέρω εγώ για να επιστρέψει, ο Τέπιτς θα τον εγκαταστήσει και ο Τζόνς θα φύγει. Κρίμα είναι για τον Τζόνς αυτό που έχει πάθει, γιατί πραγματικά τον θεωρώ μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη. Μακάρι να είναι καλά, να χρειαστεί να μείνει κανένα δύο εβδομάδες ακόμα έξω και να επιστρέψει, γιατί όντως έχει πολύ καλά στοιχεία και τα έχει δείξει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έπαιξε. Ο Τέπιτς είναι εντελώς άλλος παίκτης, δεν είναι τρία. Σίγουρα δεν είναι τριάρι, αλλά είναι ένα δίμετρο guard, το οποίο μπορεί να μην πηδάει στο Θεό, αλλά είναι ένας δίμετρος παίκτης, ο οποίος πηγαίνει στο rebound, ο οποίος μπορεί να παίξει άμυνα, έτσι μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα. Και είναι έμπειρος. Είναι ένας ακόμη έμπειρος, όπως είναι έμπειρος ο Χάτσερ, όπως είναι έμπειρος ο Γκος, όπως είναι έμπειρος ο Αθηναίου, όπως είναι έμπειρος ο Μαργαρίτης. Ωραία. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Το κομμάτι της αθλητικότητας δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί. Έτσι. Και το Σάββατο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια πολύ αθλητική ομάδα. Πολύ αθλητική ομάδα και καλή ομάδα. Έτσι, όπως είναι ο Προμηθέας. Οπότε λοιπόν, από το Τέπιτς, τα καλά τα ξέρουμε, τα στραβά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι παίκτης ο οποίος θα βάλει 25 πόντους σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι παίκτης ο οποίος θα του δώσει την μπάλα στη γωνία, στον τρίποντο και θα το βάλει. Θα σουτάρει 4 τρίποντα, θα βάλει ένα. Αν σουτάρει 4. Αυτός είναι. Έτσι, το ξέρουμε. Αλλά έχει άλλα συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να τα κάνει καλά. Και το πιο σημαντικό για τον Τέπιτς είναι ότι έχει την εμπειρία και μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα. Έτσι, και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, γενικότερα. Ήθελε να παραμείνει στο ΠΑΟΚ επειδή είναι και Παρτιζάνος. Γενικά η καριέρα του έχει σκεφτεί να την κλείνει είτε στο ΠΑΟΚ είτε στην Παρτιζάν. Δεν είναι ακόμα σε φάση για να την κλείσει. Είναι η αλήθεια. 31 χρονών είναι, δεν είναι 36. Αλλά γενικότερα του αρέσει το περιβάλλον και στη Θεσσαλονίκη και στο Βελιγράδι. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα πολύ καλά του χρόνια τα έκανε στην Παρτιζάν. Λοιπόν, κάπως ένα πράγμα για το Τέπιτς. Έρχεται αύριο το μεσημέρι στις 3.30 αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να τρέξει όλη η διαδικασία της έκδοσης δελτίου, δηλαδή. Να κάνει γρήγορα αντιντόπινγκ ούτως ώστε να βγει το δελτίο του για να είναι διαθέσιμο το Σάββατο. Η προπόνηση αύριο είναι το απόγευμα. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμο το Σάββατο. Θα σε ακούσουν το αεροδρόμιο. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία αύριο. Από όσοι είμαι σε θέση να ξέρω. Άλλωστε γνώριμο είναι κιόλας, δεν είναι κάποιο που έρχεται πρώτη φορά. Ναι. Ναι, δεν θα υπάρχει διαδικασία γιατί είναι λίγο. Πρέπει να τρέξουν άλλες διαδικασίες αύριο για τον Τέπις για να προλάβει να βγει το δελτίο του. Για το μάτσο με τον Προμηθέα. Δύσκολα θα το βγάλουν. Εντάξει τώρα. Είναι η διαδικασία του control είναι που λίγο το καθυστερεί. Αν ξεπεραστεί αυτό. Αλλά λογικά θα είναι διαθέσιμο το Σάββατο. Δύσκολο με το Σάββατο. Τι ώρα πολύ. Έξι. Έξι. Έξι ώρα. Ναι. Πολύ δύσκολο. Και σου λέω, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όσον αφορά αυτό το match. Επιστρέφει ο Γκάρετ που έλειψε πολύ και με την ΑΕΚ και με την Telekom Vonis, κυρίως εκεί. Ναι. Επιστρέφει σήμερα, προπονήθηκε κανονικά. Έχει ξεπεράσει το θέμα του αγώνα και το θέμα του Γκάρετ δεν είναι τόσο σημαντικό όσο του Τζόνς. Ήταν λίγο πιο επιπόλαιο, να το πω. Ναι. Και το Σάββατο αναμένεται να είναι κανονικά στην αποστολή, να είναι διαθέσιμος. Okay, με δύο προπονήσεις. Αλλά okay, θα είναι εκεί ο Γκάρετ, που επίσης είναι απαραίτητος το Σάββατο. Ναι. Γιατί ο Προμηθέας έχει δύο ψηλούς. Τον Έλλης ο Πάρκς δεν παίζει και τόσο. Είναι αλήθεια, μετά παίζει πιο χαμηλά σχήματα όταν δεν έχει τον Έλλης μέσα. Αλλά και ο Έλλης είναι ένας παίκτης που είναι αρκετά αθλητικός, παίζει πάνω από τη Στεφάνη, όπως και ο Γκάρετ. Δεν ταιριάζουν και οι ομάδες το Σάββατο, το ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, να μην σου πω ότι ο Προμηθέας είναι και το φαβορί. Γιατί ο Προμηθέας έχει ξεκινήσει καλά. Και αν έχουν τον Προμηθέας τη Τετάρτη, χθες άμα έχανε από την Ολύμπια Λουμπιάννα, θα σου έλεγα ότι okay, μπορεί να το πάρει και λίγο από κάτω γιατί έχασε από τον Περιστέρι στην έδρα του. Και αν έχανε και χθες που ήταν οριακό, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ κλειστό σε όλη τη διάρκεια στην Πάτρα, θα σου λέγω ότι δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να το ξεπεράσει. Δηλαδή, ναι. Είναι τόσο δυνατό πραγματικά να έρθει με στο παλατάκι να κερδίσει. Είναι όμως νομίζω ένα παιχνίδι που αν το πάρει ΠΑΟΚ θα του δώσει την ψυχολογία. Θα του αλλάξει και λίγο τη ψυχολογία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όταν έχονται 2-3 ή 4 συνεχόμενες, χαλάει το κλίμα. Αυτό. Χαλάει το κλίμα. Και είναι αυτό που έλεγα και μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ότι αλλιώς είναι να χάνεις από την ΑΕΚ στο ΑΚΑ, οκ. Okay. Αλλιώς να χάνεις καπάκι από την ΑΕΚ στο ΑΚΑ από τον Προμηθέα στην έδρα σου. Έτσι. Πάντως γενικά το βλέπουμε ότι φέτος προσπαθεί να μην υπάρχει κανένα κενό. Δηλαδή και να προκύπτει κάτι που όντως προκύπτει διαρκώς κάτι και αυτό είναι κάτι που τον προβληματίζει. Δηλαδή διαρκώς ατυχίες, προβλήματα, τραυματισμοί, μικροί, μεγάλοι,
όλο και κάτι γίνεται, έτσι, προσπαθεί να το καλύπτει όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Το έκανε, όπως είπαμε, τον Παπαντονίου τότε που τραυματίστηκε ο Γκος, το κάνει και τώρα με τον Τέπης. Για τον Παπαντονίου έχεις αίσθηση αν μετά τις 4 Νοεμβρίου... Όχι. Έχω καμία τέτοια αίσθηση, δεν έχω καμία τέτοια πληροφορία, δεν νομίζω ότι έχει γίνει καμία ακόμα κουβέντα. Ναι. Καταρχάς, ο Παπαντονίου, το μοναδικό παιχνίδι που του ψιλοτέριαζε για να παίξει ήταν αυτό με Telekom Vonis που έπαιξε όντως περίπου 15-16 λεπτά. Ναι. Που του τέριαζε στη λογική ότι να κάνει αυτά για τα οποία ήρθε, έτσι. Να, δηλαδή να τρέχει, να κυνηγάει, να βγάζει ενέργεια μέσα από την άμυνα. Αυτό. Και αυτό δεν το έκανε και τόσο καλά, αλλά έμεινε λίγο παραπάνω στο παρκέ. Γιατί του τέριαζε το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ δεν τέριαζε το παιχνίδι, με το Ρέθμα δεν τέριαζε το παιχνίδι, ούτε στη Βενετία κατάφερε να ανταποκριθεί. Έτσι. Γιατί ο κάθε παίχτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό που σου έλεγα πριν για τον Μπόγρι, που έλεγε ο Μπλατ. Ο Πάκ τον Παντονίου θέλει, να σου το πω πολύ απλά, να μπει ένα παιχνίδι να το κάνει ενώ κάτω, ωραία, και να του δώσει πράγματα. Αυτό θέλει. Δεν το περιμένει τον Παντονίου να του δώσει 20 πόντους και 7 assist. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Okay. Και αυτό κλείσει. Ορίστε. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Είπαμε για την Ευρωλίγκα, νίκη για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αύριο ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία της διπλής αγωνιστικής και φέτος θα έχει Ευρωλίγκα τέτοιες καταστάσεις μια φορά το μήνα με διπλή αγωνιστική. Ωραίο είναι για εμάς που το βλέπουμε. Είναι απάνθρωπο για τους παίχτες και για τους προπονητές. Δηλαδή και για τους δημοσιογράφους. Ο Καούρης ήρθε στη χώρα των Βάσκων, έκανε μετάδοση και σήμερα το απόγευμα, όπως ανοίγω την Νόβα, τον πετυχαίνω στο σεφ να κάνει live με τον Μπλατ. Και λέω, δεν πρόλαβε να γυρίσει ο άνθρωπος. Ωραία. Ακόμα και ο δημοσιογράφος φαινόταν ταλαιπωρημένος. Αλλά είναι ταξίδια, πας βλέπεις και μια. Γι' αυτό παίρνουν ένα κάρο λεφτά και... οι παίχτες και οι προπονητές. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Για να είναι έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, λοιπόν. Αυτά από εμάς, καλοί φίλοι. Τα λέμε εδώ την Τρίτη με το φαβορί. Θα έχουμε γυρίσει για να σχολιάσουμε την Τρίτη. Ναι, να μας πει για το φαβορί. Μπάσκετ, πότε παίζουμε. Τι είπαμε. Α, δεν θα είμαστε. Τι βρώμα είμαστε για την Τρίτη να είμαστε μαζί. Εδώ παίζεις εντός. Όχι εκτός, αλλά. Από εδώ, ρε φίλε. Προλάβουμε όλα. Από εδώ. Τι γίνεται, φίλε, θέλουμε άλλες 2 ώρες την ημέρα. Μπορείς να κάνεις 26 ώρες την ημέρα. Έχεις τη δυνατότητα. Να κοιμάσαι 2 ώρες λιγότερο. Όχι, μου λείπουν 2 ώρες από την ημέρα μου μέσα. Ναι. Οι οποίες θα δώσουν περισσότερη ποιότητα στη μέρα μου. Αυτό. Ναι. Δεν είναι ανάγκη ύπνου. Α, είναι θέμα ποιότητας. Είναι θέμα ποιότητας. Δηλαδή, 2 ώρες. Αυτά μου λείπουν. Μπορεί κάποιες φορές να είναι ύπνου. Να γίνονται κάποια πράγματα. Ναι. Μπορεί να είναι φάση καλού φαγητού, μιας βόλτας, ναι. Ενός καφέ. Δεν που σου λέει και η Βάνα. Ακριβώς. Μου λείπουν αυτές οι 2 ώρες μου λείπουν. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ντέρμπι.